Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Γεια σας από την Μπέλα Τηλεόραση και από την αθλητική εκπομπή Sport Time που κάθε Τρίτη για δύο περίπου ώρες σας κρατά, πιστεύουμε, ευχάριστη συντροφιά. Και σήμερα λοιπόν πιστεύουμε να σας κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά όλους εσάς που μας παρακολουθείτε κάθε Τρίτη, όπως είπαμε. Πολλά και διάφορα περιλαμβάνει και η σημερινή μας εκπομπή, ξεκινώντας από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, από τις κατηγορίες του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και καταλήγοντας στα τοπικά πρωταθλήματα των ενώσεων της Κεντρικής Μακεδονίας. Επίσης σήμερα θα σας δείξουμε και δηλώσεις από έναν γυναικείο ποδοσφαιρικό αγώνα, ο οποίος διεξήχθη το Σάββατο στο γήπεδο του Αγροτικού Αστέρα, ανάμεσα στην ομώνυμη ομάδα και στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Η εκπομπή μας παραβρέθηκε λοιπόν και στον αγώνα αυτό του γυναικείου ποδοσφαίρου, όπου θα σας μεταφέρουμε τις εντυπώσεις των πρωταγωνιστριών ποδοσφαιριστών των ομάδων του Αγροτικού Αστέρα και του ΠΑΟΚ. Να μην χρονοτριβούμε, κυρίες και κύριοι, άλλο. Να καλησπερίσω τον εκλεκτό φίλο και συνεργάτη εδώ της εκπομπής, τον Στέλιο Ντοζάρκο. Στέλιο, καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Γιάννη μου, καλησπέρα. Ακόμη μια εκπομπή την ξεκινάμε μαζί με υγεία. Να καλησπερίσω τους φίλους και φίλες που θα μας δουν, να έχουμε μια όμορφη εκπομπή με τον εκλεκτό μας καλεσμένο για μια ακόμη φορά. Θα τον παρουσιάσουμε συνέχεια και εύχομαι να έχουμε μια όμορφη εκπομπή. Πολύ ωραία. Στέλιο, θα ήθελα να παρουσιάσεις εσύ τον σημερινό μας εκλεκτό καλεσμένο, έναν νέο άνθρωπο του ποδοσφαίρου, ένα νεαρό ποδοσφαιριστή σχετικά. Επειδή το γνωρίζεις εσύ πολύ καλύτερα από μένα, θα ήθελα να τον παρουσιάσεις εσύ λοιπόν. Ναι, είναι κοντά μας ο Κώστας ο Κοτσαρίδης. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι ο παίκτης του ΠΑΟ Κουφαλίων, με πλούσια καριέρα σε επαγγελματικά σαλόνια Α' Εθνικής Β'. Έχει αγωνιστεί και στο εξωτερικό, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Κώστα, καλώς ήρθες. Σου εύχομαι και εγώ και ο Γιάννης υγεία να έχεις και μια καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Εύχομαι και εγώ με τη σειρά μου να είστε καλά, να πηγαίνει καλά η εκπομπή σας. Και αυτό που περτερεί γενικά στη ζωή μας είναι η υγεία, οπότε να έχει όλος ο κόσμος υγεία και τα άλλα όλα είναι δευτερεύοντα. Ευχαριστούμε, Κώστα. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι και από τον εκλεκτό σημερινό καλεσμένο. Κώστα, να πούμε πριν σε παρουσιάσει λίγο περισσότερα ο Στέλιος, να πει κάποια πράγματα για το βιογραφικό σου. Έτσι, Στέλιο. Ναι, όπως είπαμε, εσύ το γνωρίζεις καλύτερα. Κώστα, να πούμε ότι πέρσι αγωνιζόσουν εδώ στην ομάδα της Αναγέννησης Γεννητσών. Μάλλον όχι στην ομάδα της Αναγέννησης Γεννητσών, στον ΑΣ Γεννητσά, γιατί δεν έχει γίνει συγχώνευση πέρσι. Σωστά. Ναι. Αγωνιζόμουν στον ΑΣ Γεννητσά. Εντάξει, κάναμε μια αξιόλογη πορεία, θα έλεγα, γιατί ήταν μια καινούργια ομάδα με νέους ποδοσφαιριστές. Πρώτη χρονιά στη ΓΑΜΑ Εθνική, ο ΑΣ Γεννητσών, έτσι. Ναι. Παρέμεινε σχετικά εύκολα στην κατηγορία. Από τον πρώτο γύρο νομίζω ότι παρέμειναμε στην κατηγορία. Κάναμε ένα πολύ καλό πρώτο γύρο και έτσι μετά στο δεύτερο γύρο ήμασταν πιο χαλαροί, γιατί είναι και δύσκολο πρωτάθλημα. Πέφτανε 7 ομάδες. Εξασφαλίσαμε την παραμονή μας στην κατηγορία πολύ γρήγορα και έτσι μετά παίζαμε και ωραίο ποδόσφαιρο. Εντάξει, ήρθαν και τα αποτελέσματα. Και γενικά κάναμε μια καλή χρονιά. Πολύ ωραία. Δεν συνέχισες όμως την ομάδα των Γεννητσών, έφυγες. Έφυγα, ναι. Εντάξει, ήταν δική μου επιλογή. Αποφάσισα να φύγω. Εντάξει, ήρθε το καλοκαίρι. Τώρα πλέον φέτος αγωνιζόμαστε στη πιο μικρότερη κατηγορία, Α1 με τον ΠΑΟ Κουφαλίων. Και όπως όλοι ξέρετε, ο στόχος είναι η άνοδος της ομάδας στη ΓΑΜΑ Εθνική ξανά. Πολύ ωραία. Αυτά θα τα πούμε, Κώστα, στην ώρα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, εκεί που θα πάμε. Στέλιο, λόγο σε εσένα να μας παρουσιάσεις λίγο καλύτερα την αυτοβιογραφία του Κώστα του Κοτσαρίδη. Ναι, Γιάννη μου, όπως δείχνει, καλά εγώ το γνωρίζω και προσωπικά, ο Κώστας είναι ένα ταπεινό παιδί και το δείχνει και με τις δηλώσεις του γενικότερα και με την πορεία του στον αθλητισμό. Αλλά θα ήθελα να πω λίγο δύο πράγματα στις ομάδες που έχει αγωνιστεί ο Κώστας για τον κόσμο που δεν τον γνωρίζει. Ο Κώστας έχει γεννηθεί στις 12 Ιουνίου του 1992, είναι αριστεροπόδαρος, είναι μεσοπιθητικός παίχτης, πάρα πολύ καλός και έχει αγωνιστεί από το 2010 ως το 2012 στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού, είχε κάποιες συμμετοχές. Στο 2012-2013 ήταν στην ΑΕΚ με 5 συμμετοχές. Το 2013-2014 ήταν στον Άρη με 8 συμμετοχές, όλα αυτά στις μεγάλες ομάδες των ΠΑΕ αυτών. Στο 2014-2015 είχε πάει στην Νίκη Βόλου με 14 συμμετοχές. Το 2015-2016 ήταν στην Ζήγενες Γάνδη με 5 συμμετοχές και 2 γκολ στο Βέλγιο, είναι η Βέλγικη ομάδα. Στο 2016 αναγκύρισε στην Ελλάδα στον Εθνικό Αγιονορίο με 16 συμμετοχές και 2 γκολ.
Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Ελευσίνα με 4 συμμετοχές και 0 γκολ. Μετά πήγε στη Σπάρτη και έκανε 8 συμμετοχές. Μετά συνέχεια ξαναγωνίστηκε στο εξωτερικό στην Κύπρο, γιατί η Κύπρος ουσιαστικά είναι σαν εξωτερικό, στο Διγενείο Ρόκλινης με 11 συμμετοχές και 2 γκολ. Στη συνέχεια πήγε σε μια άλλη κυπριακή ομάδα, τον Ασίλ Λυσί, με 12 συμμετοχές. Και πέρυσι αγωνίστηκε στην ομάδα, όπως είπαμε, των Γιαννητσών με 11 συμμετοχές και 2 γκολ. Όπως βλέπουμε, Γιάννη, ο Κώστας έχει μια αξιοζήλευτη καριέρα που έχει αγωνιστεί και σε μεγάλα κλαμπ και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι ένα παιδί που είναι αυθεντικό ταλέντο, αλλά λόγω συγκυριών και λόγω τύχης δεν μπόρεσε να κάνει περισσότερα πράγματα στο ποδόσφαιρο, γιατί όπως γνωρίζουμε στο ποδόσφαιρο χρειάζεται να έχεις και τύχη πάρα πολύ. Αυτό που του έλειπε του Κώστα θεωρώ ήταν λίγο παραπάνω τύχη, γιατί όλα τα προσόντα για να παίξει σε υψηλό επίπεδο τα είχε, το έκανε βέβαια ήδη. Και τώρα συνεχίζει να προσφέρει τα φόντα του σε μια μικρότερη ομάδα, αλλά έχει ακόμη στόχους και είναι ένα παιδί με όνειρα και φιλοδοξίες. Αυτά, Γιάννη μου, τα λίγα. Αυτά τα ολίγα, έτσι. Δεν πιστεύω να παραλείψαμε, Κώστα, κάτι από την ποδοσφαιρική σου καριέρα. Είμαι διαβασμένος. Τα είπε κατά σειρά όλα, εντάξει, δεν είναι. Μήπως ξέχασε κάποια ομάδα στην οποία αγωνίστηκες, δεν την ανέφερε? Όχι, δεν είσαι πολύ διαβασμένος. Ευχαριστώ. Την περνάει την τάξη, έτσι. Ναι, πολύ εύκολα, με 10. Πολύ ωραία. Κώστα, από όλες αυτές τις ομάδες που προανέφερε ο Στέλιος, σε ποια ομάδα έχεις καλύτερες εντυπώσεις και αναμνήσεις? Στον Ολυμπιακό. Μάλιστα. Γιατί ήμουνα 5 χρόνια, βέβαια, ναι, το 9 μέχρι 12 ήμουν επαγγελματίας και τα προηγούμενα χρόνια ήμουνα στη δεύτερη ομάδα. Στη δεύτερη ομάδα. Που μας τα παρήχαν όλα. Δηλαδή, είναι ό,τι καλύτερο για ένα νεαρό παιδί που έχει όνειρες και φιλοδοξία να ξεκινήσει την καριέρα του από τον Ολυμπιακό. Δουλεύει σωστά, μαθαίνει να λειτουργεί επαγγελματικά. Αυτό. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, από την Super League 1. Μια και αυτό το Σαββατοκύριακο δεν είχαμε πρωτάθλημα λόγω των δύο τελευταίων αγώνων της εθνικής μας Ελλάδος, με την Αρμενία και με την Φιλανδία εχθές. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να προκριθούμε. Το πρωτάθλημα όμως στη Super League 1 συνεχίζεται και αυτό το Σαββατοκύριακο. Να πούμε λίγο την επόμενη 10η αγωνιστική, πώς έχουν τα παιχνίδια. Τα οποία παιχνίδια είναι: το Σάββατο έχουμε δύο παιχνίδια, 23 Νοεμβρίου. Στις 7.30 ώρα έχουμε το παιχνίδι Πανιώνιος Ολυμπιακός και στις 8 η ώρα έχουμε το παιχνίδι Λαμία Ξάνθη. Βλέπουμε εδώ και την κάρτα, κυρίες και κύριοι. Τα δύο πρώτα παιχνίδια, όπως είπαμε, είναι το Σάββατο 23 Νοεμβρίου στις 7.30 Πανιώνιος Ολυμπιακός και 8 Λαμία Ξάνθη. Ενώ την Κυριακή 24 του μηνός έχουμε τα υπόλοιπα 5 παιχνίδια. Στις 5 η ώρα έχουμε Ατρόμητος Όφη, στις 5 και 4 Αστέρας Τρίπολης Βόλος, στις 6 η ώρα έχουμε το ΠΑΟΚ ΑΕΛ, αυτό το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το ΠΑΟΚ TV, στις 7.30 η ώρα έχουμε ΑΕΚ Άρης και την ίδια ώρα το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής κλείνει με το παιχνίδι Πανετολικός Παναθηναϊκός την Δευτέρα, την επόμενη Δευτέρα δηλαδή, δεν έχουμε κάποιο παιχνίδι, όλα είναι το Σαββατοκύριακο. Να δούμε λίγο έτσι και τη βαθμολογία, να πούμε, να σας υπενθυμίσουμε, κυρίες και κύριοι. Στην κορυφή βρίσκεται ο Ολυμπιακός με 26, όπως βλέπουμε, βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής ο ΠΑΟΚ με 24. Στην τρίτη θέση η ΑΕΚ με 17 βαθμούς. Ο Όφη φέτος με την Ξάνθη που πραγματοποιούν πολύ καλή πορεία και ειδικά Όφη με 16 βαθμούς. Στην έκτη θέση η Λάρισα με 15, στην έβδομη ο Άρης με τους ίδιους βαθμούς. Πολύ χαμηλά ο Παναθηναϊκός στην 8η θέση με 12 βαθμούς, όσους και ο Νεοφώτιστος Βόλος. Ο Ατρόμητος φέτος μέτρια πορεία στη 10η θέση με 11 βαθμούς. Ο Αστέρας Τρίπολης και αυτός πολύ μέτριος φέτος στην 11η θέση με 10 βαθμούς, όσους έχει και η 12η Λαμία. Και ουραγή δύο ομάδες, ο Πανετολικός Στέλιο που έχει παίξει και εσύ με 3 βαθμούς. Ναι. Και ο Πανιώνιος που κατάφερε να απεγκλωβιστεί από το ομίον και να πάει στους 2 βαθμούς. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Βλέπουμε τον Πανετολικό να έχει μείνει πολύ πίσω, αλλά πιστεύω ότι είναι μια σοβαρή ομάδα με κόσμο, ιστορία και μια σοβαρή διοίκηση που έχει έναν επενδυτή ο οποίος ο κύριος Κοστούλας πληρώνει και είναι όλα τακτοποιημένα. Πιστεύω είναι θέμα χρόνου να ανέβει αυτή η ομάδα και δεν θα έχει θέμα στη συνέχεια. Πιστεύεις δεν θα κινδυνεύσει, έτσι? Ναι, έτσι πιστεύω. Αυτή είναι και η βαθμολογία, κυρίες και κύριοι.
Βλέπουμε λοιπόν Ολυμπιακός Κώστα στην κορυφή. Καταρχήν, ποια ομάδα υποστηρίζεις από τις μεγάλες ομάδες της Ευρώπης? Εντάξει, από μικρό παιδί λέω ότι είμαι ΠΑΟΚ. Μεγάλωσα στην Πολύχνη, στη Θεσσαλονίκη. Από μικρό παιδί λέω ότι είμαι ΠΑΟΚ. Δεν είμαι ποτέ φανατισμένος με κάποια ομάδα. Αλλά, ναι, αφού μεγάλωσες στην Πολύχνη, από τα αρέσει τεχνικά, θα είσαι και Φοίνικας Πολύχνης, έτσι? Είμαι Καρατασιακός, είναι η άλλη ομάδα. Από εκεί ξεκίνησα να παίζω. Ναι, εντάξει. Από τον Καρατασιακό. Βέβαια, ο Φοίνικας Πολύχνης έχει κάνει μια πολύ πιο καλή πορεία από τον Καρατασιακό. Το συζητάω. Έχει παίξει και στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, άμα δεν κάνω λάθος. Ναι, παλιότερα έχει αγωνιστεί μέχρι και Β' Εθνική. Ναι. Ο Φοίνικας Πολύχνης. Υπάρχει περίπτωση να σε δούμε κάποια στιγμή με τη φανέλα του Φοίνικα Πολύχνη? Να γυρίσει στα πάτρια τα φίλια. Εντάξει, τώρα είμαστε στα κουφάλια. Άμα με ρωτούσε πριν 5 χρόνια αν έπαιζε τα κουφάλια, θα σου έλεγα ότι μάλλον δεν θα παίξω, αλλά τελικά το ποδόσφαιρο είναι ένα κύκλο και έτσι έπαιξα. Ναι, πολύ σωστά. Παρόλο που έπαιξε στον Ολυμπιακό, εγώ περίμενα να μου πει ίσω ότι η ομάδα σου είναι Ολυμπιακό. Αλλά... Εντάξει, όχι, δεν είναι. Γενικά ποτέ δεν ήμουν φανατισμένο με ομάδε. Όποια ομάδα έπαιζε, εκείνη υποστήριζα, εκείνη ήθελα να κερδίσει. Αλλά εντάξει, από μικρό παιδί λέω ότι είμαι ΠΑΟΚ, ας πούμε, αυτό. Πολύ ωραία. Βλέπουμε ότι η διαφορά μεταξύ του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ είναι 2 βαθμούς. Μόνο 2 βαθμούς. Φέτος το πρωτάθλημα πάλι έχει μια άγρια ομορφιά, τουλάχιστον ως προς την διεκδίκηση του τίτλου. Δεν είναι αυτό που βλέπαμε τόσα χρόνια, μια ομάδα να μονοπολεί το πρωτάθλημα από τις πρώτες αγωνιστικές. Φέτος, από ό,τι βλέπουμε, τουλάχιστον ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ θα ανταγωνιστούν μέχρι τέλους για την πρώτη θέση. Αν και η πρώτη θέση δίνει και το πρωτάθλημα, γιατί θα έχουμε και play-offs φέτος. Ναι. Πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να επαναλάβει τον περσινό του άθλο? Ναι, πιστεύω ότι μπορεί να τον επαναλάβει. Και αν και φέτος βλέπουμε έναν πολύ πιο δυναμικό Ολυμπιακό. Έτσι πιστεύω. Καμία σχέση με τον περσινό. Έτσι. Καμία σχέση. Οι παίχτες προσαρμόστηκαν στο πλάνο του Μάρτινς, που είναι ένας εξαιρετικός προπονητής. Και θεωρώ ότι θα είναι πολύ πιο δύσκολο το πρωτάθλημα σε σχέση με πέρσι. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ σε εισαγωγικά πέρσι το πρωτάθλημα το πήρε, πιστεύω, σε εισαγωγικά με άνεση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που, εντάξει, δεν μπορούσε να πάρει και το πρωτάθλημα και ο Ολυμπιακός ήταν πολύ πιο δυνατός. Αλλά φέτος πιστεύω ότι θα δούμε ένα πολύ σκληρό πρωτάθλημα και πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Σε 2 αγωνιστικές, όχι την επόμενη, αυτό το Σαββατοκύριακο, το μεθεπόμενο έχουμε και το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Κώστα. Ναι. Εντάξει. Προγνωστικά μπορούμε να κάνουμε για το παιχνίδι αυτό? Όχι, νομίζω ότι παίζονται 3 σημεία σε αυτό το παιχνίδι, δεν το συζητάω. Και άμα θυμάστε και πέρυσι σε εκείνο το παιχνίδι, νομίζω ότι κατά πολύ έκανε και τον τίτλο. Άμα θυμάστε, ο ΠΑΟΚ πέρυσι εκεί μέσα έκανε μισή ευκαιρία και κατάφερε να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Φέτος πιστεύω ότι θα δούμε πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι με τις δύο ομάδες να. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Αναλόγω ποια ομάδα βρεθεί στην καλύτερη κατάσταση εκείνη την στιγμή, θα κερδίσει και το παιχνίδι. Μάλιστα. Βλέπουμε όμως, Κώστα, ότι ο Ολυμπιακός, παρόλο ότι είναι πρώτος, να διαμαρτύρεται για τη διαιτησία. Και η διαιτησία σε γενικές γραμμές δεν μπορούμε να πούμε ότι τον έχει αδικήσει κιόλας, εντάξει. Πιστεύω ότι αυτό το πράγμα στην Ελλάδα θα συνεχίζεται για ακόμα πολλά χρόνια. Άμα δεν βελτιωθούν οι καταστάσεις, τώρα βάλανε και το VAR στη μέση, μέχρι και με το VAR, ας πούμε, διαμαρτύρονται, δεν ξέρω. Ακριβώς. Δεν θέλω να πάρω μέρος σε αυτό το τέτοιο, ναι, με τη διαιτησία. Τη διαιτησία. Επειδή έχει αγωνιστεί και έξω, στο Βέλγιο, όπως είπε ο Στέλιος, και στην Κύπρο. Ναι. Υπάρχει αυτή η καχυποψία, αυτή η συνεχής ενασχόληση με τη διαιτησία και τα παράπονα γενικά προς την. Εκεί δηλαδή την εκάστοτε ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Όχι, στο Βέλγιο δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Γενικά στο εξωτερικό είναι πολύ πιο έρμα τα πράγματα. Οι ομάδες και γενικά οι παράγοντες των ομάδων δεν κοιτάνε τη διαιτησία, κοιτάνε μόνο το πλάνο της ομάδος, πώς θα καλυτερεύσουν την ομάδα και το πώς θα πάει η ομάδα τους καλύτερα. Αυτό κοιτάνε ξεκάθαρα. Δηλαδή, ακόμα και τα λάθη της διαιτησίας, αν και είναι εις βάρος τους, τα αποδέχονται ως ανθρώπινα, φαντάζομαι. Εντάξει, λογικό είναι όλες οι ομάδες να έχουν παράπονα τη διαιτησία, αλλά μετά όταν τελειώσει ο αγώνας. Στο ποδόσφαιρο πρέπει να κοιτάζει το μέλλον. Δεν μπορεί να γυρίσει πίσω τον αγώνα, να πάρει το λάθος πίσω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οπότε πάντα θα υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Απλά στο εξωτερικό υπάρχουν σε πιο μικρό βαθμό σε σχέση με την Ελλάδα. Έτσι πιστεύω. Μάλιστα. Αυτό είναι. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι άλλο, Στέλιο, για την Α' Εθνική. Να πάμε στην επόμενη κατηγορία, στη Super League 2. Όχι, αν θα ήθελα να προσθέσει κάτι. Απλά θα ήθελα να ρωτήσω λίγο τον Κώστα, γιατί μας βλέπουν και νεαρότεροι ποδοσφαιριστές, να μας πει λίγο τις εμπειρίες του από την Α' Εθνική. Να μας πει πώς είδε τα πράγματα στην Ελλάδα, πώς είδε τα πράγματα στο εξωτερικό. Φαντάζομαι καμία σχέση. Πιστεύω ότι έχει διαφορές. Η επικρατούσα κατάσταση εδώ με την κατάσταση του εξωτερικού. Έχει διαφορά, εντάξει. Εγώ έτυχε να είμαι και σε ομάδες που εκείνη τη χρονική περίοδο δεν είχαν την οικονομική άνεση, δεν ήταν σε καλές καταστάσεις, όπως και στην ΑΕΚ, όπως και στον Άρη. Ναι, γενικά υπήρχε έτσι μια πίεση τον πιο πολύ καιρό.
Αλλά έχει πολύ μεγάλη διαφορά το εξωτερικό με την Ελλάδα. Πιστεύω και εσείς από μόνοι σας τα βλέπετε γενικά το τι ποδόσφαιρο παρακολουθούμε στο εξωτερικό και το τι ποδόσφαιρο παρακολουθούμε στην Ελλάδα. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Και δυστυχώς πρέπει να βελτιωθεί αυτό το πράγμα στην Ελλάδα το ποδόσφαιρο. Θα δούμε τα επόμενα χρόνια τι θα γίνει. Μες. Αυτά. Πολύ ωραία. Στέλιο, κάτι άλλο με την Αλφα Εθνική να κλείσουμε. Θα ήθελα να προσθέσει κάτι ο Κώστας. Ο Κώστας Αμύθι. Παρακολουθείς αυτό είναι ο πρωταγωνιστής. Ναι, την παρακολουθώ. Ναι. Την παρακολουθώ ναι. Και διαζώσεις ή μόνο δια τηλεοράσεως, Κώστα? Πηγαίνεις σε κάποια παιχνίδια δηλαδή? Εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τύχει να πάω πολύ. Ναι, άμα παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό, με την ΑΕΚ, σε τέτοια παιχνίδια συνήθως πηγαίνω. Πολύ ωραία. Έχουμε και την πρώτη τηλεφωνική μας παρέμβαση. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σας. Γεια σας. Χρήστος Δημητριάδης. Γεια σου Χρήστο. Μόλις τώρα θα έλεγα ο διευθυντής του ιδιωτικού τομέα και του τμήματος ειδήσεων, ο κύριος Χρήστος Δημητριάδης. Χρήστο, καλησπέρα. Να σας δώσω συγχαρητήρια για την πολύ καλή εκπομπή εκεί και στους δυο σας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Και στο καλεσμένο σας εκεί, τον Κώστα τον Κοτσαρίδη, ο οποίος είναι φέρελμος ποδοσφαιριστής. Ευχαριστώ. Αν δεν κάνω λάθος, πέρυσι πέρασε και από τα γεννητά. Ναι, πέρασα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Φέτος κουφάλια. Φέτος κουφάλια, ναι. Πάμε να βγάλουμε την ομάδα. Ωραία. Τι να σου πω, καλή δύναμη και καλή αγωνιστική πρόοδο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι καλύτερο και εσάς έχουμε. Γιάννη, και σε σένα ιδιαίτερα συγχαρητήρια, γιατί βλέπω ότι η εκπομπή φέτος έχει ανέβει εκεί, γιατί έχει πάρα πολύ ποδοσφαιριστή δίπλα σου. Ναι, έχει αναβαθμιστεί, Χρήστο. Χρήστο, αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου δώσω και εγώ θερμά και ειλικρινή συγχαρητήρια για τη μεγάλη νίκη του Εδεσαϊκού. Τώρα είναι νίκη, όπως πάντα. 0-3, διπλό έβγαλε εκτός έδρας, Χρήστο. Την Κυριακή είναι ένα μάτς πολύ δυνατό με τον Μέγα Αλέξανδρο Τρικάλων. Ναι. Το οποίο θα κρίνει πάρα πολλά για την εν γέννη παρουσία της ομάδος στην ΓΑΜΑ Εθνική. Την κατηγορία αυτή, η οποία είναι δύσκολη κατηγορία. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Ο Δεσιακός είχε ένα θέμα στον γκολ. Δηλαδή, ποιοτικά πάει πάρα πολύ καλά, χάνει πολλές ευκαιρίες σε κάθε αγώνα, αλλά είχε ένα θέμα στο να μπορεί να βάλει την μπάλα στα δίχτυα. Νομίζω ότι το Δεκέμβρη θα ενισχυθεί με κάποιους παίκτες οι οποίοι θα έχουν αυτή τη δυνατότητα. Οπότε νομίζω ότι θα, τα πράγματα, θα πάνε καλύτερα τα πράγματα και θα σωθεί. Να πω ότι θεωρώ ότι η αρχή θα γίνει, θεωρώ ότι η αρχή μπορεί να γίνει από το μάτς με τον Μέγα Αλέξανδρο Τρικάλων την Κυριακή, που είναι κομβικής σημασίας. Ο Μέγας Αλέξανδρος είναι λίγο πιο άνετος βαθμολογικά, ενώ ο Δεσσαϊκός είναι στενά. Θα δούμε. Την Κυριακή κοντή γιορτή. Πάντως, Χρήστο, έχεις απόλυτο δίκιο. Εδώ βλέπω ο Εδεσαϊκός σε 11 αγωνιστικές έχει πετύχει 13 γκολ και έχει δεχτεί 9. Αν βγάλουμε τα 3 με τη Σιρήνα που είναι άνευ αγώνος, με το Παλαιοχώρι έχει αγωνιστεί. Ναι, έχει αγωνιστεί με το Παλαιοχώρι. Αν βγάλουμε και τα 3 αυτά, πιστεύω πως μετρώνται και αυτά, έτσι δεν είναι? Βέβαια. 3 και 3, 6. Άρα πραγματικά τέρματα έχει πετύχει 7. Ναι, είναι πολύ λίγα. Σε 11 αγωνιστικές είναι πολύ φτωχός ο απολογισμός ο επιθετικός. Σε σχέση και με τις ευκαιρίες που έχει κάνει. Γιατί σε κάθε αγώνα χάνει 5 με 6 κλασικές ευκαιρίες, χάνει πολλά γκολ, χάνει πολλές ευκαιρίες σημαντικές. Οπότε δημιουργούν, η ομάδα δημιουργεί, ιδιαίτερα δε και μεσογραμμή. Ξέρουμε και κυρίω οι ποδοσφαιριστές ότι μια ομάδα για να μπορέσει να φτιάξει φάση σημαίνει ότι δουλεύει από την άμυνα προς τη μεσαία γραμμή και προς την επίθεση βέβαια. Yeah. Πέρυσι είχε την τύχη να έχει ένα center for πολύ καλό, τον Δημητριάδη, ο οποίος αν δεν κάνω λάθος στο Πανσεραϊκό, ο οποίος πήγε πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι φέτος είναι το θέμα του center for, δηλαδή έχει ένα θέμα στο να βάλει την μπάλα στα δίκτυα. Στον εκτελεστικό τομέα υπάρχει πρόβλημα. Παντελίδης, πώς πάει ο φίλος μου, Παντελίδης. Ο Κώστας εδώ ρωτάει πώς πάει ο φίλος του Παντελίδης. Ο Παντελίδης είναι από τους παίκτες τους μεσοπιθετικούς. Πολλές φορές το χρησιμοποίησε ο Πάρης ο Ζουμπούλης ως σεντερφόρ, άλλες φορές σαν κρυφό σεντερφόρ ή δεξιά ή αριστερά. Χάνει ευκαιρίες ο Παντελίδης, δεν μπορεί να βρει τα βήματά του, αυτό είναι το θέμα. Ναι, είναι ένας καλός προσφεριστής. Εγώ πέρυσι τον είχα συμπαίξει στα Γεννητσά, πολύ καλό παιδί.
Ένας παίκτης που είναι παίκτης ομάδας, δουλεύει για την ομάδα και γενικά είναι πολύ καλός παίκτης. Πέρυσι έκανε μια πολύ καλή χρονιά στα Γιάννησα. Εγώ τον βλέπω ότι είναι μέσα στις φάσεις. Το επιζητεί τον γκολ, αλλά δεν ξέρω τώρα, είναι θέμα ατυχίας, είναι θέμα ότι δεν έχει βρει τα πατήματά του, δεν του ταιριάζει η ομάδα, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Πρέπει η ομάδα γενικά σε ένα παιχνίδι να βάλει έτσι, να κάνει ένα ξέσπασμα, να βάλει 2-3 γκολ, γιατί ναι, μετά από κάποια φάση κατατάει και ψυχολογικό αυτό, έτσι. Αυτό συμβαίνει. Το άγχος την έχει κυριεύσει την ομάδα, φάνηκε σε όλους τους εκτός έδρας αγώνες, μέχρι και το τελευταίο βάνο με τους Αρακινούς. Με δύο φάσεις δέχεται γκολ, δηλαδή έχει θέμα, κάνει πολλές ευκαιρίες, δεν μπορεί να πάρει το μάτς και στο τέλος κινδυνεύει να το χάσει. Χρήστο, επειδή προβάλλουμε εδώ από το Οδυσσαϊκό TV και τα παιχνίδια του Οδυσσαϊκού, όποτε αγωνίζεται, βλέπουμε αυτό εδώ ακριβώς που αναφέρεις και εσύ. Θυμάμαι ένα παιχνίδι με την Αγκαθιά που έχασε, δημιούργησε πάρα πολλές ευκαιρίες και στο τέλος έχασε το παιχνίδι. Το τέλος έχασε από ένα πέναλτι το παιχνίδι. Ακριβώς. Χωρίς η Αγκαθιά της ουσίας θα έχει κάνει μία ή δύο φάσεις και με ένα πέναλτι κατάφερε και πήρε 3 βαθμούς. Ειδικά το παιχνίδι με την Αγκαθιά, κάτι παρόμοιο πήγε να γίνει και με τους Αρακινούς. Ακριβώς. Και εκεί είχαμε επανάληψη του ίδιου έργου σχεδόν. Βρέθηκε ένα 0 πίσω, τελικά στο 90 κατάφερε και ισοφάρισε. Πήρε ένα βαθμό. Ακριβώς. Δεν σώνεται το παιχνίδι με ένα βαθμό, θέλει βαθμούς. Και με τον Μέγα Αλέξανδρο, αν δεν κερδίσει, αρχίζουν τα πολύ πολύ δύσκολα. Και δεν ξέρω αν θα παραμείνει και ο Πάρης ο Ζουμπούλης μετά από αυτό το μάτι. Η επόμενη ερώτηση αυτή θα ήταν, Χρήστο, ότι αν στραβώσει έτσι εντός εισαγωγικών το παιχνίδι με τα Τρίκαλα, με το Μέγα Αλέξανδρο Τρικάλου, αν θα υπάρξει θέμα τεχνικής ηγεσίας. Νομίζω ότι θα υπάρξει θέμα τεχνικής ηγεσίας, όχι γιατί ο Πάρης ο Ζουμπούλης είναι ένας κακός προπονητής ή έχει κάποια θέματα, αλλά καμιά φορά εκεί φέρουν και οι ποδοσφαιριστές ότι όταν αλλάζει τεχνικό λίγο μπορεί να αλλάξει και η ψυχολογία. Και κάποιοι ποδοσφαιριστές που δεν ήταν στο πλάνο ενός προπονητή μπορεί να βρεθούν σε ένα άλλο πλάνο και να προσφέρουν πολλά περισσότερα από κάποιους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται και δεν μπορούν να τραβήξουν. Ναι. Πολύ σωστά. Χρήστο, φαντάζομαι. Άμα εσύ, Γάρκο, όταν άλλαζε προπονητή εκεί, καμιά φορά και ήσουν στο πάγκο και θέβαζε, δεν ήσουν πολύ πιο ανεβασμένος από ό,τι έπρεπε. Έτσι είναι, Χρήστο μου. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Τα λες πάρα πολύ καλά και σωστά. Χρήστο, να ρωτήσω κάτι άλλο. Δίπλωμα έχεις προπονητή? Όχι ακόμα, αλλά σκέφτομαι να βγάλω. Με αυτά που βλέπεις, Χρυστάρα, μου τα βγάλεις κι εσύ. Σκέφτομαι να βγάλω για να πάω να αναλάβω την Χαλκιδόνα, γιατί μου είπαν έχει προβλήματα από την Κυριακή. Χρυστάρα, μου το έμαθες ποιον πήρανε προπονητή για να γίνεις Χαλκιδόνας. Ποιον πήραν τελικά, πήρανε. Ας πει καλύτερο ο Γιάννης που είναι η ομάδα του. Τον Κυριάκο τον Αβραμίδη πήραν. Από το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Καταλαβαίνεις. Κατάλαβα. Κατάλαβες. Χρήστο, κατάλαβες. Και χωρίς δίπλωμα, αν είσαι διαθέσιμος, διατεθειμένος, σε παίρνουμε για συνομάδα. Αναλαμβάνεις τα ηνία της Χαλκιδόνας. Γιατί δείχνεις ότι έχεις πολλές γνώσεις. Καλά το ξέρουμε εμείς, αλλά το βλέπουν και οι τηλεθεατές μας. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ, αλλά νομίζω ότι θα κρατήσω τη θέση του δημοσιογράφου. Καλύτερα. Να έχεις ηρεμία. Και κάτι τελευταίο, φαντάζομαι το παιχνίδι της Κυριακής θα το παρακολουθήσεις με τα Τρίκαλα, έτσι. Με τη βοήθεια του Θεού νομίζω ότι θα το παρακολουθήσω, γιατί είναι ένα μάτς, σου είπα, κομβικής σημασίας. Ο Οδυσσιακός παίζει επί της ουσίας μια χρονιά σε αυτό το μάτς. Γιατί άμα κερδίσει και ιδιαίτερα κερδίσει και εύκολα μια ομάδα που μπορεί να την κερδίσει, κατά την ταπεινή μου άποψη, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το κερδίσεις. Ναι. Άρα θεωρώ ότι είναι ένα μάτς το οποίο δεν πρέπει μόνο εγώ να το παρακολουθήσω, πρέπει να το παρακολουθήσουν όλοι οι άνθρωποι που αγαπάνε τον Οδυσσιακό. Ή και ακόμη αν θέλεις να έρθουν και από τη διπλανή πόλη των Τρικάλων, η Μανδίας και της Αλεξάνδρας, να έρθουν φιλοξενούμενοι να δουν και την ομάδα τους, γιατί είναι η ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος με 17 βαθμούς, δεν είναι, Γιάννη? Ναι, είναι στην πέμπτη θέση, στην πεντάδα είναι, 17 βαθμούς. Έχει κάνει πολύ καλό πρωτάθλημα, ο Μέγας Αλέξανδρος έχει πάρει αποτελέσματα που δεν το περιμέναμε και έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να μείνει στην κατηγορία και θέλει σίγουρα να φύγει έστω και με τον ένα βαθμό από την Έδεσα για να διατηρήσει αυτό τους βαθμούς ασφαλείας που έχει με την γραμμή του υποβιβασμού. Ναι, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Χρήστο, θα ήθελα και ένα σχόλιο, γιατί είσαι γνώστης εδώ των ομάδων του νομού, για την εκπληκτική αυτή προέλαση του Αλμοπού, ο οποίος έχει 9 νίκες, 1 ισοπαλία, έχει την καλύτερη επίθεση με 23 τέρματα και σε 11 αγώνες έχει δεχτεί μόλις ένα τέρμα. Απίστευτα επιτεύγματα για την ομάδα του Γιώργου του Τυριακίδη. Τον Αλμοπό τον έχω παρακολουθήσει σε πάρα πολλούς αγώνες, όχι βέβαια σε όλους.
Αυτή τη στιγμή είναι η ομάδα η οποία είναι μία ταχύτητα πάνω από όλες τις άλλες. Δεν βλέπω ότι μπορεί να κάποιος να την απειλήσει. Θεωρώ ότι θα βγει πρώτη σε δεύτερο όμιλο. Και από εκεί και πέρα στα μπαράζ θα πεφτούν όλα. Στόχος της ομάδος είναι να ανέβει στην επόμενη κατηγορία, δηλαδή να αποκτήσει επαγγελματικό αφημί και να πάει μετά από πάρα πολλά χρόνια σε επαγγελματική κατηγορία. Μπορεί η πόλη της Αριδαίας να στηρίξει αυτό το εγχείρημα. Από εκεί και κάτω σίγουρα έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα και δεν ξέρω, εγώ όπως έχω δει και τις άλλες ομάδες, δηλαδή έχω δει και τα Γενιτσά, το Μακεδονικό κλπ. Και την Καλλικράτη έχω δει. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο, το Θερμαϊκό, είναι πολύ δύσκολο να απειληθεί από κάποια ομάδα σε αυτό το πρωτάθλημα για να μπορέσει να περάσει τον Αλμοπό Αριδαίας. Πάντα για την πρώτη θέση μιλάμε. Πάντα μιλάμε για την πρώτη θέση. Από εκεί και κάτω στα μπαράζ δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Ναι. Δηλαδή πιστεύεις ακόμα ούτε και η φιλόδοξη αναγέννηση Γενιτσών μπορεί να απειλήσει με τα σημερινά δεδομένα, τα τωρινά δεδομένα των Αλμοπό Αριδαίας. Σήμερα όπως μιλάμε οι δύο ομάδες, πάλι υπάρχει μια υπεροχή στον Αλμοπό. Τώρα, εάν το Δεκέμβριο. Αυτό εννοώ. Το Γενάρη. Το Γενάρη. Πάρει ποδοσφαιριστές που μπορεί να ανεβάσουν ακόμα λίγο. Ή να κάνουν τη διαφορά. Την ομάδα πάντως σήμερα που μιλάμε, άμα συγκρίνουμε το έμψυχο δυναμικό των δύο ομάδων, τη δυναμική διοίκηση, τους προπονητές, δεν ξέρω ποια άλλη κατηγορία μπορούμε να συγκρίνουμε, έχει αυτή τη στιγμή προβάδισμα ο Αλμοπός Αριδαίας σε όλες τις κατηγορίες. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Και εγώ συμφωνώ πάντα με τα τωρινά δεδομένα, αυτά που έχουμε έμπρακτα, έτσι. Το Σταβάτο με το Θερμαϊκό ήταν 600 άτομα στο γήπεδο. Εσείς καταλαβαίνετε ότι το νούμερο είναι μεγάλο. Ναι. Και μάλιστα τον κατενίκησε σχετικά εύκολα και με 4-0. Μα παίζει καλό ποδόσφαιρο και πάει ο κόσμος και βλέπει καλή μπάλα. Αυτό πιστεύω ότι το παραδέχονται και ουδέτεροι, όχι μόνο οι άνθρωποι του Αλμοπού Αριδαίας, Χρήστο, έτσι. Δεν σου κρύβω ότι το Σάββατο το πρωί με κάποιους ποδοσφαιριστές του Θερμαϊκού ήπια ένα καφέ, τυχαία, επειδή παίξαν δύο φορές στην Έδεσα, ναι, και για το κύπελο και για το πρωτάθλημα. Μάλλον, συγγνώμη, παίξαν ένα αγώνα στην Έδεσα και ένα αγώνα στην Θέρμη. Στη Θέρμη. Και κάπου γνωριζόμαστε. Αυτό το οποίο μου είπαν ήταν ότι ήρθαν αισιόδοξοι να πάρουν αποτέλεσμα. Μάλιστα. Άρα το ότι βγήκε 4-0 το μάτς δείχνει ότι... ότι ο Αλμοπός πραγματικά όταν βάλει την μπάλα κάτω δεν κινδυνεύει από κανένα. Και αυτό που έχω να σου πω είναι ότι οι ποδοσφαιριστές, κάποιοι ποδοσφαιριστές του Αλμοπού αλλά και κάποιοι παράγοντες λένε ότι το μόνο μάτς που τους δυσκόλευσε ήταν αυτό το μάτς με τον Εδεσαϊκό. Απίστευτο. Το οποίο το κέρδισαν με 1-0, αν θυμάμαι καλά. Το οποίο κερδίσανε με 1-0 και αυτό μου κάνει για μένα εντύπωση. Δύσκολο. Γιατί εγώ είμαι πολύ αυστηρός κριτής του Εδεσαϊκού. Δηλαδή πέρασε η Γενιτσά, ο Μακεδονικός, πολλές ομάδες από εκεί μέσα και εκτός έδρας. Αυτό το οποίο λένε είναι ότι η πιο δύσκολη ομάδα που αντιμετώπισαν είναι ο Εδεσαϊκός. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Άρα, σύμφωνα με τα λεγόμενά σου, αναμένουμε άνοδο του Εδεσαϊκού στη συνέχεια, Χρήστο. Αν δεν έρθει άνοδο, θα είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι θα προκαλέσει. Όχι, Χρήστο, εννοώ άνοδο βαθμολογική. Δεν είπα άνοδο κατηγορίας. Άνοδο βαθμολογικά εννοώ. Άνοδο βαθμολογική θα έρθει μόνο αν φύγει το άγχος και επιτέλους αρχίζουν να βάζουν γκολ. Όταν αρχίζουν να βάζουν γκολ, και βέβαια βάζω και έναν αστερίσκο ότι υπάρχουν και θέματα του Εδεσαϊκού με τη διαιτησία. Έχει δεχτεί πάρα πολλά πέναλτι και πολύ εύκολα οι διαιτητές του σφυρίζουν πέναλτι. Απ' την άλλη δεν έχει πάρει πέναλτι. Ακόμα, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ένα πέναλτι έχει πάρει σε όλη την, σε όλες τις αγωνιστικές αυτές. Ενδέκατη αγωνιστική είμαστε. Ενώ φτιάχνει φάσεις. Ναι. Νομίζω ότι υπάρχει ένα θέμα εκεί με τους διαιτητές. Δεν ξέρω τώρα πώς έχει προκύψει. Υπάρχει επίσημη διαμαρτυρία της ομάδας του Εδεσαϊκού προς τα αρμόδια όργανα, Χρήστο. Ναι, έχουν διαμαρτυρηθεί σε κάποιους αγώνες και επίσημα και ανεπίσημα. Ναι. Υπάρχουν διαμαρτυρίες γενικότερα. Εύκολα σου λέω, πολύ εύκολα σφυρίζουν πέναλτι. Ήδη αν κρίνουμε ότι μέσα στην αγκαθιά με πέναλτι έχασες. Προχτές πάλι εναντίον του πέναλτι κλπ. Θα μπει σε τα πέναλτι. Δεν έχω προσωπική γνώμη. Κάποια πάντως ήταν αυστηρά. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Χρήστο, δεν ξέρω αν θες κάτι να προσθέσεις άλλο. Χήμαρος ο Χρήστος Γιάννη. Κάνετε μια πολύ καλή εκπομπή. Θέλω να σε καλέσουμε τώρα και δημόσια σε μια εκπομπή μας.
Χρυσάρα μου, θα είναι τιμή μας να έρθεις. Μα ο Χρήστος ξεκίνησε από αθλητικό συντάκτη. Αυτό το γνωρίζω, αλλά να έρθει να μας κάνει την τιμή να είναι και εδώ πέρα στο πάνελ μας σε κάποια εκπομπή. Η τιμή θα είναι δική μου και θα το κάνουμε μέσα στο Δεκέμβριο όταν θα χαλαρώσει και τα πράγματα. Μπράβο. Προς τις γιορτές να κάνουμε έτσι, αν θέλετε, και μια. Και μια εορταστική εκπομπή, Χρυσάρα. Μια εορταστική και μια ανάλυση των πρωταθλημάτων. Πολύ ωραία. Κλπ. Όταν θα υπάρχει και διακοπή, μια Τρίτη. Μετά τη διακοπή μπορούμε να το οργανώσουμε και να τα πούμε έτσι σε πιο καλά. Με μακάρονα θα έχουμε και κουραμπιέδες. Όχι, είμαστε σε περίοδο διατροφής, Χρήστο. Χρυσέρα. Ο Γιάννης θα μας φέρει και από τη Χαλκιδόνα η καλά ζαχαροπλαστία μου. Μπράβο, ναι, σωστά. Παιδιά, θέλω να το αποφύγω εγώ, Χρήστο, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ. Καλή εκπομπή να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ, καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Αυτός, κυρίες και κύριοι, ήταν και ο διευθυντής ειδήσεων εδώ της Πέλα Τηλεόρασης και του ενημερωτικού τομέα, ο κύριος Χρήστος Δημητριάδης, ο οποίος, Κώστα, όπως είδες, παρόλο που είναι στο πολιτικό τμήμα, επειδή ξεκίνησε από αθλητικό συντάκτη στην καριέρα του, είναι και γνώστη στο αντικείμενο. Θέλω να διευκρινίσω κάτι πάνω σε αυτό που είπε όσο αφορά την ομάδα της Αρδέας. Και εγώ βλέπω φέτος κάνει μια εξαιρετική πορεία. Και για να κάνει τέτοια πορεία σημαίνει ότι έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, γιατί είναι πολύ δύσκολο πρωτάθλημα για εθνική. Και θέλω να διευκρινίσω κάτι, γιατί νομίζω ότι το θεωρώ άδικο για τις ομάδες γάμα εθνικής που βγαίνουν πρώτες φέτος και παίζουν μπαράζ. Γιατί στην ουσία είναι σαν να παίζουν δύο πρωταθλήματα. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να αλλάξει αυτό του χρόνου, όπως ήταν δηλαδή και πρόπερσι, άμα δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, τέσσερις πρωταθλήτες ομάδες θα παραμείνουν στην ίδια κατηγορία, δεν θα ανέλθουν. Θεωρώ πως είναι άδικο αυτό για μια ομάδα που κάνει μια τέτοια μια εξαιρετική πορεία όπως κάνει η ομάδα της Αρδέας και μπορεί, ας πούμε, να μην ανέβει από την φάση των μπαράζ. Έτσι πιστεύω ότι είναι άδικο αυτό το πράγμα και θα πρέπει να αλλάξει. Πολύ ωραία. Να πάμε, κυρίες και κύριοι, να συνεχίσουμε τη ροή της εκπομπής μας. Τελειώσαμε με τη Super League 1, να πάμε στη Super League 2, να δούμε λίγο τα αποτελέσματα της πέμπτης αγωνιστικής. Είχαμε λοιπόν Κασιόπη Κέρκυρα ΠΑΕΧΑ 9-0-2, Εργοτέλης ΑΕΚ Καραϊσκάκη Σάρτας 4-2, Λεβαδιακός Απόλλων Λάρισας 2-0, Πλατανιάς Απόλλων Σμύρνης 0-1, Ολοταχός Απόλλων Σμύρνης για την άνοδο, Δόξα Δράμας Παναχαϊκή 1-1 και Γιάννενα Απόλλων Πόντου, Πόντου Καλαμαριάς 3-0, απογοητεύει φέτος ο Απόλλων Καλαμαριάς και οδεύει ολοταχώς προς τον υποβιβασμό. Στέλιο, να μας πεις λίγο τη βαθμολογία της Super League 2. Βεβαίως, Γιάννη. Ο Απόλλων Σμύρνης ή αλλιώς Απόλλων Αθηνών 13 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΣ Γιάννενα με τη χθεσινή του νίκη πήγε στους 11. Στην τρίτη θέση ο Πλατανιάς με 10. Στην τέταρτη θέση η Πανεχαϊκή με 9. Στην πέμπτη θέση η Ταχανιά και ο Λεβαδιακός με 7, όπως και ο Εργοτέλης και έκανε Σκάκης Άρτας με 7. Η Δόξα Δράμας δεν πάει καθόλου καλά, έχει 6 βαθμούς, όπως και ο Απόλλων Λάρισας έχει μείνει πολύ χαμηλά στη βαθμολογία με 5 βαθμούς. Και βλέπουμε στις πρώτες τελευταίες θέσεις η Κασιόπη Κέρκυρας με -3, μια ομάδα που είναι Super League, βλέπουμε ότι δεν ξεκίνησε καλά, έχει προβλήματα οικονομικά, όπως και ο Απόλλων Πόντου με -6. Είναι ομάδες ουσιαστικά αλφαεθνικής και τις βλέπουμε να κινδυνεύουν να πέσουν στη χαμηλότερη κατηγορία και είναι δύσκολα τα πράγματα. Ναι, πολύ σωστά, Στέλιο, ακριβώς. Να δούμε την επόμενη αγωνιστική, κυρίες και κύριοι, η οποία θα γίνει την Παρασκευή 22 του μηνός, το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα έχουμε ένα παιχνίδι. Να πούμε λοιπόν την επόμενη αγωνιστική. Την Παρασκευή λοιπόν, 22 Νοεμβρίου στις 4 η ώρα στο Earth Sports έχουμε το παιχνίδι Πλατανιάς Δόξα Δράμας απευθείας σύνδεση. Την Κυριακή έχουμε τα παιχνίδια Απόλλων Σμύρνης ΠΑΣ Γιάννενα στις 3, Απόλλων Λάρισα Εργοτέλης στις 2 αυτό το παιχνίδι, Απόλλων Πόντου Καλαμαριάς Κέρκυρα και αυτό το παιχνίδι στις 3 και τελειώνουμε το πρόγραμμα της Κυριακής με τον αγώνα Καραϊσκάκης Χανιά 3 παρατέταρτο από την ΕΡΤ Sports. Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής κλείνει με το παιχνίδι Παναχαϊκή Λεβαδιακός τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου στις ΕΡΤ στις 5 η ώρα, απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ Sports. Κώστα, θα θέλαμε και ένα σχόλιο για αυτή την κατηγορία της Super League 2, όπου βλέπουμε αρκετές ομάδες, όπως είπε και ο Στέλιος, μέχρι πέρυσι ήταν ομάδες όχι μόνο της αλφαεθνικής αλλά και με πολύ μεγάλη ιστορία. Ο Απόλλων Σμύρνης, Απόλλων Αθηνών, η Παναχαϊκή, τα Γιάννενα, ακόμα γιατί όχι και ο Λεβαδιακός, η Κέρκυρα, ο Απόλλων Καλαμαριάς παλιότερα. Είναι μια μικρή, θα λέγαμε, μια μίνι αλφα εθνική, έτσι. Ναι, είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και γενικά είναι
Είναι λίγο έτσι στενάχρονο να βλέπεις τέτοιες ομάδες όπως ο Απόλλων Πόντου που έχει παίξει πολλά χρόνια αλφαεθνική. Ακόμα και η Κέρκυρα που τα τελευταία χρόνια είχε και αυτές συμμετοχή στην αλφαεθνική και με καλή πορεία. Ναι. Να τις βλέπεις να έχουν τώρα μείον βαθμούς λόγω οικονομικών προβλημάτων και ό,τι προβλήματα έχουν οι ομάδες. Αν δεν κάνω λάθος, στην Κασιόπη είναι προπονητής ο Λεωνίδας ο Βόκολος, ένας πολύ καλός προπονητής. Τον είχα στην Εθνική Νέων προπονητή 2 χρόνια. Και είναι ένας πολύ καλός προπονητής και παίρνει από τον κάθε προσφυριστή το 100%. Έχει τον τρόπο να το κάνει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Με πώς μείον ξεκίνησε η Κέρκυρα, δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω. Ξεκίνησε με μείον 6 και είναι στους μείον 3. Και μείον 3, ναι, ναι. Πιστεύω να ορθοποδήσει και να συνέχεια να είναι καλύτερη. Γιατί είναι πολύ καλός προπονητής ο Λεωνίδας και πολύ καλός άνθρωπος κιόλας. Πολλές παραστάσεις, θητεία σε μεγάλες ομάδες, εθνικές συμμετοχές. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Κώστα. Ναι, ναι, εννοείται. Ναι. Απλά πιστεύω ότι η διαφορά θα την κάνει ο Απόλλωνος Μύρης με τα Γιάννα. Από ό,τι βλέπουμε, θα. Αυτοί οι δύο θα έχουν το προβάδισμα για την άνοδο στην αλφα-εθνική ή στη Super League 1. Εστέλιο, θα έχουμε μηνύματα πολλά, Γιάννη. Να πω μερικά μηνύματα. Ο Μπάκας από το Βαθύλακο Θεσσαλονίκης μας λέει: Ζάρκο, γκολ, παιχταρά. Γιάννη, δάσκαλε, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και για τον Κώστα. Πολλά χαιρετίσματα στο φίλο μας τον Τάσο τον Μπάκα, ο οποίος αγωνιζόταν και στο Σμυρναϊκό Βαθυλάκου. Το βλέπαμε στα αεραστεχνικά γήπεδα. Είχαμε μια πολύ καλή σχέση. Ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αεραστέχνης και πολύ καλός άνθρωπος. Έτσι ακριβώς. Ο Δημήτρης ο Μανώλος, ο φροντιστής Απέλα Γκαδά μας λέει γερτίσματα στο Γιάννη. Καλή εκπομπή, σας εύχομαι. Είμαι από τους θαυμαστές σας. Τον ευχαριστώ ναι, τον Δημήτρη. Πες στο Δημήτρη όμως ότι την Κυριακή μας στεναχώρησε. Μας την έφερε. Μας φιλοδόρησε με 4 τέρματα, Δημήτρη, η αγαπημένη ομάδα της καρδιάς σου. Και στο τέλος δεν είχαμε κουράγιο ούτε τα τηλέφωνα να σηκώνουμε να δίνουμε το αποτέλεσμα στους συναδέλφους δημοσιογράφους και λοιπούς που μας ζητούσαν το σκορ του αγώνα. Δεν πίστευαν δηλαδή ότι έληξε 1-4. Οι περισσότεροι μου έλεγαν μήπως έληξε 4-1. Μήπως ήταν πρωτοπριλαιότικο ψέμα, σου λέγανε μερικοί. Ότι νομίζαν ότι είναι πρωτοπριλαιά, αλλά στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται. Άλλα μηνύματα υπάρχουν, Στέλιο? Όχι, αυτή τη στιγμή δεν έχω κάποια άλλα μηνύματα. Πολύ ωραία. Τελειώσαμε και με τη Super League 2. Να πάμε λίγο τώρα στην Football League. Να δούμε λίγο τα αποτελέσματα. Τα οποία είναι τα εξής. Βέρεια. Θεσπρωτός 1-1, νέο στραβοπάτημα της Βέρειας, θα πούμε και στη συνέχεια λίγα πράγματα για την ομάδα αυτή. Ένωση Ασπροπύργου Όφη Ιεράπετρας 3-0, η Αλισσός Τρίγλια 1-2, η Τρίγλια εκεί που ήταν στις τελευταίες θέσεις με τις συνεχόμενες νίκες ανέβηκε βαθμολογικά, εκεί που ήταν ο Αραγός δηλαδή. Ιωνικός Νικαίας Διαγόρας 3-2, Καβάλα, Καλαμάτα, το μεγάλο αυτό ντέρμπι θα λέγαμε, η μεγάλη ανατροπή το 0-1, με 10 παίκτες η Καβάλα το γύρισε 2-1. Είχαμε και εξελίξει εδώ στο θέμα προπονητή όπως και στη Βέρεια. Θα τα πούμε στη όπως συνέχεια. Όπως είπε και ο Σωτήρης Γεωργούτζος, ο φίλος μου από την Καλαμάτα, Γιάννη Βούζα έκανε στην Καλαμάτα χαβούζα. Πολύ ωραία. Και μετά από αυτό το σλόγγαν και Γιάννη μου έφυγε κιόλας ο Βούζας, yeah. Γιατί όντως πραγματικά την ομάδα την έκανε χαβούζα πραγματικά. Τρίκαλα Εγάλεο 2-1, άλλο ντέρμπι και αυτό από τα παλιά. Και νίκη Βόλου, το ντέρμπι του Βόλου εκεί, Ολυμπιακός Βόλου 2-0, μεγάλη νίκη της νίκης Βόλου επί του Ολυμπιακού Βόλου. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα. Να δούμε τώρα τη βαθμολογία μετά από 8 αγωνιστικές, Στέλιο. Ναι, Γιάννη, τα είπες πολύ καλά και σωστά. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα, το έχουμε ξαναπεί. Είναι μια αντίστοιχη β' εθνική, η οποία είναι όμως με δυνατές μεγάλες ομάδες, οι οποίες έχουν αγωνιστεί κάποιες και στην α' εθνική. Με κόσμο, βλέπουμε, ας πούμε, η Καλαμάτα, η ομάδα μου που τη συμπαθώ πάρα πολύ, ακολουθήσαν και ο κόσμος στην Καβάλα. Βλέπουμε ομάδες με πολύ κόσμο, ένα ενδιαφέρον πρωτάθλημα και θα πάνε όλες οι ομάδες χέρι με χέρι. Είναι μικρές οι λεπτομέρειες και οι ισορροπίες και όλα αλλάζουν από τη μια αγωνιστική στην άλλη. Ας περάσουμε στη βαθμολογία λοιπόν. Είναι ο Ιωνικός με 16 βαθμούς, όπως και στα Τρίκαλα, ο βαθμό είναι στην πρώτη και στη δεύτερη θέση με 16. Στην τρίτη θέση πάει πάρα πολύ καλά η Καβάλα, όπως και η Ράπτρα με 14. Στην πέμπτη θέση η Βέρεια με 12, όπως και ο Ολυμπιακός Βόλου. Στην έβδομη θέση είναι ο Διαγόρας με 10, όπως και η Ένωση Ασπροπύργου και η Καλαμάτα που έμεινε αρκετά πίσω μετά τις 4 συνεχόμενες ήττες. Έφυγε και ο προπονητής. Στη συνέχεια είναι η Τρίγλια με μια πολύ σημαντική νίκη που έκανε, όπως και η νίκη Βόλου 9 και 8 αντίστοιχα, το Εγάλαιο με 8, ο Θεσπρωτός με 8 και στην τελευταία θέση η Άλυσος Ρόδου έχει μείνει λίγο πίσω με 5 βαθμούς. Με 5 βαθμούς, πολύ ωραία. Στο Θεσπρωτό είναι ο Χουάν Αγουρότσα, ναι. Προπονητής. Μια μεγάλη δόξα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πάμε να δούμε την επόμενη αγωνιστική, ένατη αγωνιστική. Το Σάββατο λοιπόν θα έχουμε Θεσπρωτός Τρίκαλα. Απευθείας μετάδοση στις 3 η ώρα από την R3,
Την Κυριακή τώρα έχουμε τα υπόλοιπα παιχνίδια. Εγάλεο Διακόρας Ρόδου, Ολυμπιακός Βόλου Ιωνικός, Ιερά Πέτρα Βέρεια, Τρίγλια Νίκη Βόλου, Καλαμάτα Ένωση Ασπροπύργου και η Αλυσσός Ρόδου Καβάλα. Όλα τα παιχνίδια της Κυριακής, όπως και του Σαββάτου, όπως είπαμε, ώρα έναρξης στις 3. Να πούμε και μερικές ειδησούλες εδώ από την κατηγορία αυτή τη Football League. Όπως είπαμε, μετά το νέο ανεπιτυχές αποτέλεσμα της Βέρειας, με τον προτελευταίο Θεσπρωτό έφερε 1-1. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Βασίλισσας του Βορρά, λοιπόν, αποτελεί ο Σάκης Θεοδωσιάδης, αφού μετά την κέλα με τον Ασπρόπυργο, ισοπαλία στην έδρα της. Έκανε ήττες από Καβάλα και Τρίκαλα. Η προχθεσινή ισοπαλία 1-1 εντός με Θεσπρωτό, όπως είδαμε, αποτέλεσε το κύκνιο άσμα του πρώην πλέον προπονητή του Σάκη Θεοδωσιάδη, ο οποίος όμως δεν έμεινε άνεργος, παιδιά, αφού προσελήφθη αμέσως από την Καλαμάτα, από την ιστορική αυτή ομάδα, και βρήκε δουλειά, βρήκε τη νέα του ποδοσφαιρική στέγη στην πόλη αυτή της Πελοποννήσου. Αποκλειστικός φετινός στόχος της ομάδας του Τρικάλο, τώρα να πούμε, παιδιά, ότι είναι η άνοδος στη Super League 2, αφού χτες σε μια κοινωνική εκδήλωση βρεθήκαμε με τον τεχνικό του των Τρικάλων, τον Περικλή Αμανατίδη, και στη σχετική μας ερώτηση μας ανέφερε πως φετινός στόχος των Τρικάλων είναι άλλωστε στην κορυφή, ακόμα είναι νωρίς μαζί με τον Ελληνικό με 16 βαθμούς, είναι μόνο η άνοδος στη Super League 2. Αυτά και από την κατηγορία αυτή. Στέλιο, μάλλον Κώστα, θα ήθελες να κάνεις κάποιο σχόλιο. Και εδώ βλέπουμε ιστορικές ομάδες, έτσι, παρόλο που είναι τρίτη τάξη κατηγορία, πού να ξεκινήσουμε? Ιωνικός, Ολυμπιακός Βόλου, Βέρεια, Καβάλα, είναι Νίκη Βόλου, είναι Βόλου ακόμα, Εγάλο. Ολυμπιακός Βόλου, είναι όλες οι ομάδες. Με συνεχείς παρουσίες στην Αλφα Εθνική και κάποιες εξ αυτών και στην Ευρώπη. Ο Γενικός έβγαινε Ευρώπη. Το Εγάλο μου φαίνεται και έβγαινε Ευρώπη. Ολυμπιακός Βόλου. Ολυμπιακός Βόλου. Ναι, ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα και εδώ. Μέχρι τελευταία στιγμή θα πάει για το ποια ομάδα θα ανέβει. Ποια ομάδα θα πέσει. Συνοστισμό στην κορυφή βλέπουμε. Βέβαια τα Τρίκαλα που τα είδα σαν έναν αγώνα με τον Εργοτέλη, αν θυμάμαι καλά, ήταν κύπελο πριν 2 εβδομάδες. Έπαιζε και ο Βασίλης Οπέλκας που τον είχα πέρυσι συμπαίκτη στα Γιάννητσα. Του μεταγράφηκε στα Τρίκαλα φέτος. Ναι, πήρε, έκανε άνοδο στην καριέρα του. Πολύ καλό παιδί, δουλεύει πολλές προπονήσεις και πιστεύω ότι θα παίξει αυτό το παιδί Αλφα Εθνική. Και νεαρό ηλικία, έτσι. Ναι, νεαρό είναι. Είναι μικρό παιδί, 18-19, πόσο είναι. Δεν θυμάμαι. Αλλά είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής, δουλεύει. Μπράβο του, χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό το παιδί. Και εύχομαι να συνεχίσει έτσι για να ανέβει και στο υψηλότερο επίπεδο. Πολύ ωραία. Στέλιο, θα ήθελες να πεις κάτι για τη Football League εδώ? Έχουμε κάποιο νεότερο? Βλέπουμε πολλές αλλαγές προπονητές από Β' Εθνική και κάτω. Και, και τι, από την 8η αγωνιστική αρχίζουν. Από την 8η αγωνιστική. Κάποιοι βγάλανε παρέλαση, κάποιοι δεν βγάλανε. Βλέπουμε ότι κάποιοι θα κάνουν Χριστούγεννα, κάποιοι δεν θα κάνουν. Εγώ αυτό που θέλω να σχολιάσω είναι για την Καλαμάτα, ας πούμε, που γνωρίζω πρόσωπα και καταστάσεις. Είναι μια ομάδα που έχει έναν επενδυτή, τον κύριο Πρασά. Είναι μια ομάδα με πολύ κόσμο και βλέπουμε ότι λάθη του προπονητή, λάθη επιλογών, με ένα τεράστιο μπάτζετ για την κατηγορία. Η ομάδα είχε ένα, πέρα από τη νίκη με τη Λάρισα στο κύπελλο, στο πρωτάθλημα, η ομάδα της Καλαμάτας την περίμενα να είναι πολύ καλύτερη, με έχει απογοητεύσει δηλαδή. Και για μένα, έκανε 4 συνεχόμενες ήττες τώρα, έτσι. Ακριβώς, δηλαδή, μετά την νίκη με τη Λάρισα ήρθαν 4 συνεχόμενες ήττες που περιμένεις εκεί ότι νικάς ομάδα Super League, περιμένεις η ομάδα να. Να είναι στο ανέβασμα, αλλά τελικά μόνο στο ανέβασμα δεν ήταν 20. Πολύ σωστά. Και θεωρώ ότι καλά κάνανε και αλλάξαν τον προπονητή και θεωρώ ότι ο Σάκης ο Θεοδωσιάδης θα την πάει πολύ καλύτερα την ομάδα. Πολύ ωραία. Έχουμε τηλεφωνική παρέμβαση. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ιωάννη Τακαβακόπουλε, Στέλιο Ζάρκο. Τους χαιρετισμούς μου και στον Κώστα τον Κοτσαρίδη. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα, ο Κωνσταντίνος ο Ίντος, κυρίες και κύριοι, εκλεκτός φίλος, συνάδελφος, συνεργάτης εδώ της εκπομπής μας, πολύτιμος, μας μεταφέρει με πάσα ακρίβεια όλα τα αθλητικά δρόμενα και τεκτενόμενα στον ομό Κιλκής. Είναι, θα λέγαμε, ο Σταύρος Πετρακόπουλος του αεραστεχνικού ποδοσφαίρου του Κιλκής. Ακριβώς έτσι. Και μια και με αβαντάρετε τόσο πολύ, να. Μα να την κάνω αλήθεια λέμε, Κωνσταντίνε. Μια στατιστική προσέγγιση στον συνονόματο τον Κωνσταντίνο, τον φίλο μου. Αναφέροντας ότι πέρασε από την ομάδα του Άρη, την ομάδα που αγαπώ, την περίοδο 12-14, στη σεζόν 12-13 μέτρησε 4 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής, 192 λεπτά. Του τα έδωσε όλα ο Γιάννης Μιχαλίτσος με αυτές τις 4 επιλογές. Την επόμενη δύσκολη χρονιά του υποβιβασμού 13-14 και πάλι 4 συμμετοχές 56 λεπτά, εκ των οποίων μία συμμετοχή με επιλογή του Γιάννη Χατζηνικολάου, 2 παιχνίδια του έδωσε ο Σέρβος Ζόραν Μιλίνκοβιτς και ένα παιχνίδι
ο Σούλης Παπαδόπουλος. Η σούμα του Κώστα Κοτσαρίδη με τη φανέλα του Άρη γράφει 8 συμμετοχές σε 2 σεζόν, 248 λεπτά. Πολύ. Αλλά βέβαια ο Κώστας ο Κοτσαρίδης είναι πολύ γνώριμος και στο φύλαθλο κοινό του νομού Κιλκής, στην ομάδα του Γιαρίμαγα, τον Εθνικό Νέο Αγιονερίου στη Τρίτη Εθνική. Είχε βοηθήσει πάρα πολύ με τις ωραίες πορείες. Μάλιστα, θυμάμαι χαρακτηριστικά σε ένα παιχνίδι που παρακολούθησα 3 Φεβρουαρίου 2016. Ήταν ένα από τα τελευταία επίσημα πριν τη διάλυση του Νέου Αγιονερίου, γιατί έβαλε λουκέτο μετά και επανασυστάθηκε στη Β' τοπική κατηγορία του Κιλκής. Το Νέο Αγιονέρι τη χρονιά εκείνη κατάφερε άνετα να παραμείνει στην Τρίτη Εθνική και με τον Κώστα Κοτσαρίδη βασικότατο να κατακτήσει και το κύπελο της ΕΠΣ Κιλκής κόντρα στην ομάδα της ιδιαίτερης πατρίδας μου, το ΠΑΙ Κογουμένης σας, με κεφαλιά του Πέτρου Κοντσίδη, του κουφαλιώτη στόπερ στο 8ο λεπτό. Αναφέρω Κώστα Κοτσαρίδη από αυτούς που θυμάμαι από το ρόστερ εκείνο, τον Γουναρίδη, τον Μπούζουρα, τον Μαργαρίτη, τον Κοντσίδη, τον Μιλκούδη, τον Παλάσκα, τον Δρόσο, τους αδερφούς Στεφανίδη, Στάθη και Νέστορα, τον Μπελίτσα, τον Υψηλό, τον Κουκουλέκη, τον Παπαδημητρίου. Αν μου δώσετε και άλλο χρόνο θα σας πω και καμιά εντεκάδα ακόμη. Πάρα στο χρόνο θέλεις. Ο βασικός κορμός ήταν εκείνος. Απίστευτο. Ναι, ήμασταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα και είχαμε κάνει 11 στα 11. Είχαμε μέσα στο Χαριλάου είχαμε φέρει 0-0. Με την Καβάλα, με την Δράμα είχαμε φέρει ισοπαλία. Με την Καβάλα ισοπαλία ήμασταν μια πολύ καλή ομάδα και ναι, κάναμε ένα 11 στα 11. Πολύ εξαιρετικό. Καλό ρόστερ, ναι. Απίστευτο. Πράγματι ήταν καλή η ομάδα, λύγησε ο κύριος Γιαρίμαγας. Και δυστυχώς κλίματος δεν συνεχίσαμε, γιατί θέλαμε εκείνη φουρνιά όλοι να μείνουμε στο Αγιονέρι, γιατί ήμασταν μια πάρα πολύ καλή παρέα και αυτό έβγαινε στο γήπεδο. Έτσι ακριβώς. Αλλά κουράστηκε ο επενδυτής και δυστυχώς, ναι, Κωνσταντίνε, έχεις δίκιο. Έτσι, ναι. Όπως κουρασμένος δείχνει και ο Κιλκυσιακός στις απαιτήσεις της τρίτης εθνικής κατηγορίας, είχε τη μεγάλη ευκαιρία, αγαπητοί φίλοι, να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα στην Πέρνη Καβάλας κόντρα στον Κεραυνό. Η ομάδα του Γιάννη Μαλαματά, ο Κεραυνός παίρνει στις καθυστερήσεις του αγώνα, κατάφερε να πάρει το τρίποντο με σκορ 2-1. Προηγήθηκε η Πέρνη στο 62ο λεπτό με τον 24χρονο αμυντικό Μιχάλη Μπαντάνη. Στο 86 ο παλιός συμπαίκτης του Κώστα Κοτσαρίδη, ο Νίκος Ομπελίτσας, κατάφερε να ισοφαρίσει σε 1-1. Και ενώ χάθηκαν στο 88 και στο 92 τέτα-τέτ για τον Κιλκυσιακό να αποδράσει με το διπλό, ήρθε η ψυχρολουσία το 94 με ένα αμφισβητούμενο τέρμα από τον 28χρονο επιθετικό Αλέξανδρο Μελισσόπουλο, για το οποίο διαμαρτυρήθηκαν για ελεγχόμενη θέση offside οι ηθήνοντες του Κιλκυσιακού. Δεν άλλαξε κάτι, μέτρησε από τον διαιτή του αγώνα. Έτσι λοιπόν ο Κιλκυσιακός παρέμεινε καθυλωμένος με 4 βαθμούς ύστερα από 9 αγωνιστικές στην πρώτη-τελευταία θέση. Έχει μία νίκη, μία ισοπαλία, 6 ήττες και το προγραμματισμένο ρεπό που έκανε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Στα 4 τελευταία παιχνίδια αγνοεί το τρίποντο. Μετά από μία ισοπαλία την οποία είχε κατακτήσει, πλέον μετράει 3 συνεχόμενες ήττες, στις οποίες δέχεται πάντα 2 τέρματα από το Άβατο Ξάνθης, από την Αλεξανδρούπολη και από την Πέρνη. Επόμενο παιχνίδι και πάλι εκτός έδρας στην Δόξα, κάτω Καμήλας Σερών. Προβληματισμός, γιατί στην 8η θέση πλέον βρίσκεται με 10 βαθμούς η Ένωση Αλεξανδρούπολης, από την οποία απέχει 6 βαθμούς ο Κιλκυσιακός και πρέπει επιγόντως να πάρει βαθμούς. Να περάσουμε στην Α1 κατηγορία της ΕΠΣ Κιλκής, όπου είχαμε πλήρη αγωνιστική δραστηριότητα. Κωνσταντίνε, μία ερώτηση για τον Κιλκυσιακό. Ναι. Υπάρχει θέμα με την τεχνική ηγεσία, γιατί τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα φέρνουν αλλαγές στο θέμα αυτό? Όλα είναι πιθανά, όλα εξετάζονται. Όλα πιθανά. Πολύ ωραία. Πάμε στην Α1 κατηγορία να δούμε τον σχετικό πίνακα της 7ης αγωνιστικής ημέρας με τα αποτελέσματα. Δεν υπάρχει καμία απολύτως εκκρεμότητα. Πολύκαστρο Εύρωπος 3-2 στο ντέρμπι κορυφής. Για την πρωτοπόρο ομάδα του Πολυκάστρου σκόραραν ο Μάκης ο Ευθυμιάδης, ο Δημήτρης Ιωαννίδης και ο Αουρέλ Κόλα. Για τον Εύρωπο τα τέρματα σημείωσαν Στέφανος Μαντζάρης και Σάββας Χατζιασλανίδης. Το Πολύκαστρο που μετά την ήττα της πρεμιέρας από την Κριστόνη μετράει πλέον 6 συνεχόμενες νίκες. Ποντοϊράκλια Αργυρούπολη 2-1 σε παιχνίδι επιβίωσης στην κατηγορία. Η Ποντοϊράκλια, η οποία πέτυχε και τα 3 τέρματα, αλλά βέβαια το ένα από αυτά ήταν αυτογκόλ. Για την Ποντοϊράκλια σκόραραν ο Γιώργος Γεωργιάδης και ο Ανδρέας Σαντικάη, ενώ προσωρινά είχε ισοφαρίσει η Αργυρούπολη με αυτογκόλ του Άγγελου Τζολένα. Είναι εντυπωσιακό το στατιστικό
στο φετινό πρωτάθλημα έχουν σημειωθεί 4 αυτογκολ και τα 4 σημειωμένα από πόδια παικτών του Κεραυνού Ποντοϊράκλειες. Πολύ σπάνιο στατιστικό. Επτάλοφος Γουμένισσα 1-3. Δίκαιη νίκη για το ιστορικό ΠΑΙΚ Γουμένισσα, στο οποίο ξεκίνησε το πρωτάθλημα χωρίς καλοκαιρινή προετοιμασία, χωρίς βελτία. Κατάφερε να συμμαζευτεί, να νοικοκυρευτεί προοδευτικά, να στελεχώσει το ρόστερ με αξιόλογους παίκτες και να πετυχαίνει πλέον την τρίτη συνεχόμενη νίκη με 2 τέρματα του Βλαδίμηρου Σαβελίδη και 1 του Φώτη Παμπουκίδη. Για την ομάδα του ΠΑΟΝΕ Επταλόφου είχε μειώσει προσωρινά ο Γιάννης Τζεβελέκης. Κριστόνι Καμπάνι 2-0 με τέρματα του Παναγιώτη Ρωμανίδη από ένα σε κάθε ημίχρονο. Η Κριστόνι και εδώ παρουσίασε ένα τρομερό στατιστικό. Σε 32 λεπτά σημάδεψε 5 φορές τα αντίπαλα δοκάρια. 3 δοκάρια ο Παναγιώτης Ρωμανίδης ο σκόρερ, από ένα δοκάρι Βενιαμίν Αγαθαγγελίδης και Σπύρος Ματεντζίδης. Μεγάλη βρύση πλαγιά 0-1. Σούπερ τρίποντο για την αναγέννηση πλαγιάς στην δύσκολη έδρα της φιλόδοξης μεγάλης βρύσης. Με τέρμα Γιάννη Τακαβακόπουλε του αγαπημένου σου φίλου Σάβα Παντελιάδη, ο οποίος με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 60 διαμόρφωσε το αποτέλεσμα. Είναι 42 ετών, πάει για τα 43 σε λίγους μήνες. Είναι γεννημένος το 77 ο Σάβας ο Παντελιάδης. 3 δοκάρια για την νικήτρια πλαγιά, τα 2 με τον Χρήστο Παρπουτσί και το 1 με τον Μπάμπη Κοτσαμποϊκίδη. Να περάσουμε στην βαθμολογία της Α1 κατηγορίας, όπου το Πολύκαστρο προπορεύεται σταθερά με 18, έπεται ο Εύρωπος με 13, ακολουθούν Γουμένισσα και Πλαγιά με 10, στη συνέχεια η Κριστόνη με 12 και η Κριστόνη με 10. Βέβαια η βαθμολογία δεν λέει όλη την αλήθεια, γιατί κάποιες ομάδες έχουν κάνει το προγραμματισμένο ρεπό, κάποιες άλλες όχι, και αναμένεται εντός των προσεχών εβδομάδων να υπάρξουν σημαντικές ανακατατάξεις. Ακολουθούν με μονοψήφια συγκομιδή βαθμών Καμπάνι και Επτάλοφος με 9, Μεγάλη Βρύση με 7, Μουργές και Ποντοϊράκλεια με 6. Στον έναν πόντο είναι η Αργυρούπολη. Η επόμενη αγωνιστική ημέρα διεξάγεται Σάββατο 23 Νοεμβρίου, η 8η αγωνιστική ημέρα, όπου τα παιχνίδια ξεκινούν στις 3 το απόγευμα. Θα παίξουν Πλαγιά Πολύκαστρο, Κριστόνι Ποντοϊράκλεια, Αργυρούπολη Εύρωπος, Επτάλοφος Μουργές και Γουμένισσα Μεγάλη Βρύση. Να αναφέρουμε ότι παραγωγικοί είναι 53 ποδοσφαιριστές. Αρχισκόρερ της κατηγορίας με 7 τέρματα ο Σταύρος Γκέρτσος του Πολυκάστρου, στα 6 γκολ ο Βλαδίμηρος Σαβελίδης της Γουμένισσας και ο Ηλίας Προβατίδης των Μουριών. Να πάμε και στις χαμηλότερες κατηγορίες του νομού. Στην πρώτη κατηγορία, ύστερα από 7 αγωνιστικές χωρίς την παραμικρή εκκρεμότητα, πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον για τις 4 θέσεις των play-off και ουσιαστικά για τις 2 θέσεις ανόδου, ερίζουν 6 ομάδες. Γερακαριό και Νέα Σάντα από 18 βαθμούς, Παλιό Αγιονέρι 17, η Βάθη 16, Τέρπιλος και Νέο Αγιονέρι με 14 βαθμούς, ενώ στην δεύτερη κατηγορία, στον πρώτο όμιλο της επαρχίας Σικής, ύστερα από 6 αγωνιστικές, πρωτοπόρος η Ευκαρπία με 16, ακολουθεί η Μεγάλη Στέρνα με 12, ενώ στον δεύτερο όμιλο της επαρχίας Παιωνίας, η Αξιούπολη, η ιστορική Αξιούπολη, πρώτη με 16, έπεται η Τούμπα με 12 πόντους. Αυτά από εμένα. Κωνσταντίνε, πριν σε αποδεσμεύσουμε και σε ευχαριστήσουμε για την έγκαιρη και έγκαιρη αναλυτική σου ενημέρωση, θα ήθελα έτσι να μεταφέρεις και δημόσια, γιατί προχτές μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό που συζητήσαμε διαζώσεις, τηλεφωνικά μάλλον, για κάποια παιχνίδια που παρακολουθείς σε κάποια απομακρυσμένα χωριά, μικρά χωριά του νομού Κιλκής. Πώς σε υποδέχονται εκεί άνθρωποι του ποδοσφαίρου, ποδοσφαιριστές, ειδικά φύλαθλοι, παράγοντες των ομάδων και κάποιοι και μεγάλης ηλικίας, από την παρουσία σου στην εκπομπή μας και από την έγκαιρη ενημέρωση που μας δίνεις και αναφέρεις και όλα αυτά τα μικρά χωριά που προβάλλονται έστω από την εκπομπή μας και κατά αυτόν τον τρόπο, έστω και ονομαστικά, μέσω του ποδοσφαίρου? Δεν είναι από τη δική μου παρουσία, αγαπητέ Γιάννη, το διορθώνω λίγο, όχι από θέμα ταπεινότητας. Είναι η συνολική προσπάθεια όλων των συντελεστών να προβάλλουν όσο μπορούν καλύτερα το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό συγκινεί ιδιαίτερα τους ανθρώπους του αεραστεχνικού στο νομό Κιλκής, ιδιαίτερα κάποιους ανθρώπους ηλικίας άνω των 60 ετών, οι οποίοι είναι σταθεροί τηλεοπτικοί θαμώνες αυτού του δέκτη και όχι απλά δεν χάνουν την εκπομπή της Τρίτης, αλλά είναι τόσο συγκινημένοι από την αναφορά στα δρόμενα του αεραστεχνικού
που την βλέπουν σε κονσέρβα την εκπομπή και την Παρασκευή με το ίδιο και πάλι ενδιαφέρον. Αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση έτσι και συγκινήθηκα όταν μου το ανέφερες, Κωνσταντίνε, γι' αυτό ήθελα να το μοιραστώ μαζί σου και δημόσια με όλους τους φίλους τηλεθεατές της εκπομπής μας. Αυτό είναι, Γιάννη, που μας κρατάει. Αυτή η άδολη αγάπη αυτών των ανθρώπων για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο μας δίνει και εμάς τη δύναμη και το κουράγιο, γιατί και εμείς παλεύουμε για τη φανέλα όσον αφορά αυτές τις εκπομπές. Είναι αφιλοκερδής η συνεργασία μας με το κανάλι. Προσπαθούμε να δώσουμε μια πινελιά, ένα στίγμα για το ερασιτεχνικό το οποίο υπηρετούμε για δεκαετίες και είναι πραγματικά σημείο αναφοράς αυτοί οι άνθρωποι να μας επιβραβεύουν με μια καλή κουβέντα. Αυτό περιμένουμε, αυτό είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συμφωνώ και επαυξάνω, Κωνσταντίνε. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Όχι, όχι, τίποτε. Περισσότερο στον αριστεροπόδαρο μέσο Κώστα Κοτσαρίδη να έχει την υγεία του και να έχει μια καλή πορεία στο ποδόσφαιρο να ικανοποιήσει τις φιλοδοξίες που έχει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Εύχομαι τα καλύτερα και για εσάς. Έγινε, ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ, καλό υπόλοιπο εβδομάδος και πρώτα Θεός θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη. Έγινε, ευχαριστώ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Αυτά, κυρίες και κύριοι, και για με την ενημέρωση που μας προσέφερε ο Κωνσταντίνος ο Ίντος από την Γουμένισσα για όλο το νομό Κυλκής. Όπως είδαμε, Κώστα, Γιάννη, ό,τι και να πούμε για όλα. Κωνσταντίνο, το Ίντο είναι λίγο, έτσι. Ναι, ναι, απίστευτο, ήξερε όλα και ειδικά για το Αγιονέρι. Μου θύμισε τώρα να μνήσεις από εκείνη την ομάδα που, εντάξει, είναι αξέχαστη. Και για τον Άρη, μέχρι και τα λεπτά συμμετοχής του Κώστα, ναι, που αυτά ό,τι εγώ τα ξέρω, έτσι, δηλαδή. Λοιπόν, κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στο ημιχρόνιο της εκπομπής μας. Θα επανέλθουμε μετά με τη Γάμα Εθνική, μετά τις ΕΠΣ Πέλαση Μαθίας και θα κλείσουμε μετά τις ΕΠΣ Μακεδονίας. Ενώ στο τέλος, όπως είπαμε, θα σας δείξουμε και βίντεο από το δηλώσεων από το παιχνίδι Αναγέννηση Χαλκιδόνας Απέλα Γκαδά 1-4, αλλά και από δηλώσεις από τους ποδοσφαιρίστριες του Αγροτικού Αστέρα και του ΠΑΟΚ. Σε παρακαλώ πολύ, δουλειά σας είναι να προστατεύετε την Καλαμάτα. Την κάνατε χαβούζα, χαβούζα, χαβούζα έγινε η μαύρη θύελλα. Από το βούδα το βούζα. Χαβούζα από το βούδα, από το βούζα το βούδα. Μια χαβούζα έγινε η μαύρη θύελλα. Επανήλθαμε, κυρίες. Επανήλθαμε με ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο, τη χάνει να, όταν ήμουν και στην Καλαμάτα, να είναι και προσωπικός μου φίλος ο Σωτήρης Γεωργούτσος, μια ηγετική μορφή της δημοσιογραφίας στην Πελοπόννησο και όχι μόνο. Ευχαριστώ τον Πέτρο του Δημητριάδη, το σκηνοθέτη μας, για αυτό το βιντεάκι, γιατί το έκανε και στα γρήγορα και τώρα στο διάλειμμα. Μπράβο Πέτρο, συγχαρητήρια. Βλέπετε ότι αυτό που είχα πει και εγώ, βούζα την έκανε στην ομάδα χαβούζα, το είπε και ο Σωτήρης Γεωργούτσος μέσα στην εβδομάδα. Όταν ζητούσε επιτακτικά να παραιτηθεί ο Βούζας, αλλά τελικά ο Βούζας δεν παραιτήθηκε, τον διώξανε. Και ένα πολύ ωραίο πλάνο, ο Σωτήρης είναι καυστικός, απολαυστικός και μου έχει υποσχεθεί και τηλεφωνικά, Γιάννη μου, ότι κάποια στιγμή όταν θα έρθει η Θεσσαλονίκη θα έρθει και στην εκπομπή μας και θα είναι πολύ μεγάλη μας τιμή, γιατί είναι τιτανομέγιστος. Αυθόρμητος και παρορμητικός, γνήσιος, έτσι. Γνήσιος. Πολύ ωραία. Να περάσουμε τώρα μετά από αυτό έτσι το μικρό διάλειμμα, το ευχάριστο πιστεύουμε που κάναμε, να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε τη Γάμα Εθνική, το δεύτερο όμιλο που μας ενδιαφέρει κυρίως, ένα γενικότερο σχόλιο και να συνεχίσουμε παρακάτω, να πάμε και στα ερασιτεχνικά. Έχουμε λοιπόν την 10η αγωνιστική, τα εξής αποτελέσματα: Αναγέννηση Γεννητσών ΠΑΣ Φλόρινα εύκολα 3-0 τα Γεννητσά, όπως είπαμε, στην έδρα τους είναι ακατανίκητα τα Γεννητσά. Το θέμα είναι για να πλησιάσουν την κορυφή, για να κατακτήσουν την κορυφή, πρέπει να πάρουν και εκτός έδρας νίκες, βαθμούς αρχής γενομένης από το δύσκολο παιχνίδι που θα δούμε μέσα στο Θερμαϊκό Θέρμης. Εκεί θα δείξει η Αναγέννηση Γεννητσών αν μπορεί και αντέχει τον πρωταθλητισμό. Αλμοπός Αριδέας Θερμαϊκός Θέρμης εύκολα και ειδικά στο πρώτο ημίχρονο καθάρισε το παιχνίδι με 4-0, εντυπωσιάζει η Αριδέα, τα είπαμε. Σιρήνα Εδεσαϊκός 0-3, Τρίκαλα Ημαθίας Θύελλα Σαρακινών 2-1, Μακεδονικός Παλαιοχώρη 3-0, εύκολο τρίποντο για τον Μακεδονικό. Καλλικράτη Αγροτικός Αστέρας, έστω και στο τέλος γύρισε το παιχνίδι ο Αγροτικός Αστέρας 1-2, ενώ έχανε 1-0. Σημαντική νίκη για την ομάδα της Δυτικής Θεσσαλονίκης, και Ποσειδών Μηχανιώνας νίκη Αγκαθιάς 1-1.
Τελευταία η Μηχανιώνα δεν πάει καθόλου καλά. Από τις πρώτες θέσεις έχει μπει για τα καλά στη ζώνη του υποβιβασμού. Η βαθμολογία, Στέλιο. Ναι, όπως είπες πολύ σωστά, ο Αλμοπός Αρδέας είναι μια πολύ σταθερή ομάδα και κυριαρχεί στο πρωτάθλημα με 28 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση είναι ο Μακεδονικός με 23, στην τρίτη η Αναγέννηση Γιαννητσών με 22, στην τέταρτη Θερμαϊκός Στέρης με 20, στην πέμπτη θέση η ευχάριστη έκπληξη του Νομού η Μαθίας ο Μέγας Λέξης του Τρικάλου με 17, στην έκτη θέση ο Αγροτικός Αστέρας με 16, όπως και η Νέα Καλλικράτεια με 16, στην όγδοη θέση η Θύελλας Αρακινών με 15, στην ένατη θέση ο Εδεσσαϊκός με 13, όπως και ο ΠΑΣ Φλόρινας με 13, πολύ πίσω έχει μείνει ο Ποσειδώνας Μηχανιώνας με 12, στη 12η θέση Νίκη Αγκαθιάς με 11, στη 13η θέση Αστραπή Μεσοποταμίας με 7 και η ομάδα που αποχώρησε το πρωτάθλημα, ο Σιρήνας Γρεβινών με 3 και ο Άρης Παλαιοχωρίου με 0 που δεν είχε κατεβεί καθόλου στο πρωτάθλημα, Γιάννη. Πολύ ωραία, να δούμε και τη 12η αγωνιστική την Κυριακή στις 3 όλα τα παιχνίδια. Αγροτικός Αστέρας Μακεδονικός, τον ντέρμπι θα λέγαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αστραπή Μεσοποταμίας Ποσειδώνας Μηχανιώνας, Εδεσσαϊκός Τρίκαλα Ιμαθίας, είπαμε για αυτό το παιχνίδι στην αρχή της εκπομπής με τον Χρήστο τον Δημητριάδη, Θερμαϊκός Αναγέννηση Γεννητσών και εδώ ένα παιχνίδι βαρόμετρο για τους φιλοξενούμενους ειδικά αν αντέχουν τον πρωταθλητισμό. Νίκη Αγκαθιάς ΠΑΣ Φλόρινα, Νέα Καλλικράτεια Σιρήνα, άνευ αγώνος και εδώ η Καλλικράτεια θα πάρει το τρίποντο και Άρης Παλαιοχωρίου Αλμοπός Αρηδαίας, άρα η Αρηδαία ό,τι και να γίνει θα διατηρήσει τη διαφορά από τον Μακεδονικό που έχει, αφού άνευ αγώνος όπως είπαμε θα πάρει ένα εύκολο και χωρίς να ιδρώσει τρίποντο ανάμεσα στον Άρη Παλαιοχωρίου. Να πούμε 2-3 πραγματάκια για την κατηγορία αυτή πριν δώσουμε το λόγο στον Κώστα. Έχει παίξει και ο Κώστας στην κατηγορία. Ακριβώς. Ναι. Όπως είπαμε, προελάβει μια κάθεκτος εδώ Αλμοπός Αρηδαίας. Πολυβόλο θυμίζει η επίθεσή του με πρώτο σκόρερ, με πρώτα βιολιά του Σπέτα Κοστούλα. Τρίτη τεσσάρα ήταν αυτή για την ομάδα της Πέλλας. Προηγήθηκαν τα 4 γκολ στην Φλόρινα και στους Αρακινούς. Και διατηρεί και την καλύτερη επίθεση, να πούμε, σε ολόκληρη την ΓΑΜΑ Εθνική. Έτσι, 23 τέρματα σε 11 αγωνιστικές. Εδώ να πούμε ποια παιχνίδια ξεχωρίζουν από τη 12η αγωνιστική. Όπως είπαμε, Εδεσσαϊκός Τρίκαλα, νίκη οπωσδήποτε των γηπεδούχων. Βρίσκονται επί ξηρού ακμής μεταξύ Σφύρας και Άκμονος. Στην κόψη του ξηραφιού δηλαδή πρέπει να κερδίσουν οπωσδήποτε. Αγροτικός Αστέρας Μακεδονικός, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και αυτό έχει τη δική του, όπως είπαμε, ιδιαιτερότητα. Και Θερμαϊκός Θέρμης, το τρίτο παιχνίδι που ξεχωρίσαμε, Αναγέννηση Γεννητσών. Ντέρμπι κορυφής εδώ και για τις δύο ομάδες, ειδικά για τους φιλοξενούμενους που έχουν δηλώσει ευθύς εξ αρχής ότι αποκλειστικός του στόχος είναι ο πρωταθλητισμός. Και αυτό το παιχνίδι αποτελεί ένα κριτήριο κατά εμάς να δούμε αν αντέχει η ομάδα του Γεννητσών στον πρωταθλητισμό. Ο Αλμοπός, όπως είπαμε, άνευ αγώνες θα πάρει το τρίποντο, θα παραμείνει στην κορυφή με την υπάρχουσα διαφορά. Ενώ η άλλη ομάδα, τελευταία ομάδα εδώ του Νομού Πέλλας, η Θύελλας Αρακινών, έχει ρεπό και θα παραμείνει στα ίδια. Κώστα, ένα σχόλιο για τις ομάδες της κατηγορίας αυτής. Και ποιον θεωρείς σαν πρώτο φαβορί για την άνοδο? Βλέπουμε ότι είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα και γενικά, άμα είδατε και πριν τη βαθμολογία, μα προσέξανε οι τηλεθεατές μας, από το τρίτο μέχρι τον ένατο υπάρχουν 7 πόντοι διαφοράς. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Μπορεί μια ομάδα που είναι τώρα τρίτη, τέταρτη ξαφνικά να βρεθεί, να κάνει 3-4 σίτες και να βρεθεί στην ζώνη του υποβιβασμού, έτσι. Πολύ σωστά. Θεωρώ ότι εντάξει, ο Αλμοπός είναι το φαβορί, όπως είπαμε και πιο πριν. Αυτό γενικά είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα και γενικά οι ομάδες που θέλουν να μείνουν στην κατηγορία πρέπει να κερδίζουν τα παιχνίδια μέσα στην έδρα τους, όπως π.χ. τώρα ο Εδεσσαϊκός που βρίσκεται σε μια δύσκολη βαθμολογική θέση. Θα πρέπει να κερδίζει τα παιχνίδια στην έδρα της ώστε να παραμείνει. Για να μπορέσει να παραμείνει στην κατηγορία. Ναι, να παραμείνει εύκολα στην κατηγορία. Αυτά για την κατηγορία. Στέλιο, θα ήθελες να προσθέσεις κάτι άλλο να πάμε και στα δικά μας μετά στα καθημάστα αριστεχνικά? Όχι, πολύ σωστά είπε ο Κώστας στα σχόλιά του, όπως και εσύ Γιάννη προηγουμένως. Είναι μια κατηγορία που για να σωθείς πρέπει να κάνεις πρωταθλητισμό. Βλέπουμε ομάδες ιστορικές που είναι στη μέση της βαθμολογίας, κινδυνεύουν να πέσουν. Βλέπουμε άλλες ομάδες οι οποίες αποχωρήσαν από το πρωτάθλημα. Γενικά είναι ένα καλό πρωτάθλημα αυτός ο όμιλος μας με δυνατές ομάδες ιστορικές και πιστεύω ότι είναι από τους ομίλους που ξεχωρίζουν στη ΓΑΜΑ Εθνική και θα μας κρατήσει μέχρι το τέλος ένα αμείωτο ενδιαφέρον και για το ποιος θα βγει, πιστεύω, αν και ο Αλμοπός έχει ένα ισχύ προβάδισμα. Πιστεύω για τις υπόλοιπες θέσεις θα έχουμε μεγάλο ανταγωνισμό. Πολύ ωραία. Ένα νέο μήνυμα, ο Αριστίδης Τσικερτζής μας λέει: καλησπέρα παιδιά, συγχαρητήρια για την εκπομπή μας. Για την εκπομπή σας, συγγνώμη. Τον ευχαριστούμε πολύ. Ένας αριστέχνης και αυτός ποδοσφαιριστής. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μόλις ήρθε, Γιάννη μου, και μήνυμα την Καλαμάτα, γιατί έπαιξε ο αγαπητός μας σκηνοθέτης ο Πέτρος και το βίντεο.
τον ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά. Είναι ο Πάνος ο Κουντάνης, είναι ιδιοκτήτης καναλιού διαδικτυακού του tackling.gr. Είναι ένα κανάλι που εκπέμπει και στην Πελοπόννησο και παντού. Ναι. Μας λέει συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Πέσα Ζάρκο, είσαι παιχταράς. Συγχαρητήρια, να συνεχίσετε έτσι. Ο Πάνος ο Κουντάνης από την Καλαμάτα. Ευχαριστούμε, Πάνο. Όχι ίσο, όμως έκανε ένα λάθος. Συντακτικό, γραμματικό μάλλον. Ίσο. Μπράβο, ναι. Στο παρελθόν. Εντάξει, τώρα ακόμη είσαι... θεωρούν ότι είμαι ποδοσφαιριστής γι' αυτό, Γιάννη, αλλά εντάξει, ναι. Τώρα είσαι καλός στα επιτραπέζια παιχνίδια, έτσι. Λοιπόν. Σας κάτι. Ναι, κάτι ήθελες να πεις, Κώστα. Όχι, εντάξει, ναι. Πάνω σε αυτό πες, Κώστα, ναι, ελεύθερα, μίλα. Ναι. Όχι, τι να πω, εντάξει, είσαι ζαρκογκόλε, παιδί μου, τι να πω. Πολύ ωραία. Να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στην συνέχεια της εκπομπής μας, θα δούμε τα της ΕΠΣ Πέλλας. Α1, έκτη αγωνιστική, ισόπαλο έληξε 1-1 τον τέρμπι κορυφής με λύση ο Σάντρα. Το Μάνταλο πήρε σπουδαίο διπλό στην παλιά Πέλα 0-1 με Κυλίκη, η χρυσή αλλαγή. Μεγάλη νίκη των νησί στο Ριζάρι, ενώ σε 2 λεπτά καθάρισε το παιχνίδι ο πρωτοπόρος Εθνικός Γεννητσών τη Δωροθέα. Στην επόμενη 7η αγωνιστική κυριαρχεί το μεγάλο ντέρμπι Μάνταλο Εθνικός Γεννητσών. Με νίκη γηπεδούχων αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον η κορυφή. Με νίκη φιλοξενουμένων η πρωτιά αποκτά ξεκάθαρο μνηστήρα. Να δούμε λοιπόν αναλυτικά τα αποτελέσματα. Ορφέας Ριζαρίου Άρης Νησίου 0-1. Ολυμπιακός Γαλατάδων Ελπίδα Έδεσας 6-1. Δόξα Μελισσίου Ακρίτες ως άνδρας, όπως είπαμε, το ντέρμπι κορυφής 1-1. Εθνικός Γεννητσών Δωροθέα δύσκολα την ομάδα της Δωροθέας σε 2 λεπτά κέρδισε ο Εθνικός Γεννητσών. Πρόμαχη νίκη Αξού 4-1. Συντριβή εδώ για το φίλο μας τον Κώσταντο Μαυροβουνιώτη. Και Μέγας Αλέξανδρος Παλιάς Πέλλας Δόξα Μανδάλου 0-1. Νέα ήττα για την Παλιά Πέλα. Πέρασε το Μάνδαλο, μια έμπειρη ομάδα. Να δούμε τη βαθμολογία, Στέλιο. Ναι. Ένα πρωτάθλημα αρκετά ενδιαφέρον, με πολλές άξιες ομάδες. Βέβαια, βλέπουμε να πρωτοπορεί ο Εθνικός Γεννητσών με 18 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση είναι ο Ακρίτες ως άνδρας με 13, όπως και η Δόξα Μανδάλου με 13, όπως και η Δόξα Μελισσίου με 13. Στην πέμπτη θέση είναι ο Μέγας Αλέξανδρος Πέλλας με 10, όπως και ο Ολυμπιακός Γαλατάνο με 10. Στην έβδομη θέση η Άσπρο Μάχη με 9. Στην όγδοη θέση η νίκη Αξού του αγαπητού μας Κώστα Μαυροβουνιώτη με 7 βαθμούς. Στην ένατη θέση ο Άρης Νησίου με 6, όπως και ο Ορφέας Ριζαρίου με 6. Και στην 11η και 12η θέση από 0 βαθμούς η Αναγέννηση Δωροθέας, όπως και η Ελπίδα Έδεσας που δεν έχουν κανένα πόντο στο πρωτάθλημα. Πολύ ωραία. Να δούμε την επόμενη αγωνιστική, κυρίες και κύριοι. Όπως είπαμε, είναι η 7η αγωνιστική. Περιλαμβάνει τα εξής παιχνίδια: Άρης Νησίου, Ελπίδα Έδεσας, Ακρίτας ως άνδρας Ορφέας Ριζαρίου, Αναγέννηση Δωροθέας Ολυμπιακός Γαλατάδων, νίκη Αξούδοξα Μελισσίου, Μέγας Αλέξανδρος Πέλλας Πρόμαχη και το μεγάλο ντέρμπι κορυφής, όπως είπαμε, Δόξα Μανδάλου με 13 βαθμούς. Υποδέχεται τον πρωτοπόρο Εθνικό Γεννητσών 18. Αν κερδίσουν οι γηπεδούχοι, όπως είπαμε, η κορυφή αποκτά νέο ενδιαφέρον. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Εθνικός Γεννητσών γίνεται το ακαταμάχητο φαβορί για την κορυφή, για την πρώτη θέση, αφού θα ξεφύγει κι άλλο από τους διώκτες του. Να δούμε λίγο και τα της Α κατηγορίας. Στον πρώτο όμιλο, πάντα για τον Ομοπέλας μιλάμε, έκτη αγωνιστική. Όπου, όπως είπαμε, στον πρώτο όμιλο γίνεται ένας χαμός κυριολεκτικά, μεγάλος ανταγωνισμός, εκπλήξεις πολλές. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα. Έχουμε και λέμε λοιπόν Σκίδρα Καλλιέ 1-0, Κεραυνός Άρνησα 3-1, Κερασιά συγγνώμη Άρνησα 3-1, Προφήτης Ηλίας Όρμα 1-1, Μεγαπλάτανος Άψαλος 1-4, Λουτράκι Λυκόστομο 1-3, Ρεπό Ήχιο Εθνικός Αριδαίας. Η επόμενη 7η αγωνιστική περιλαμβάνει τα εξής παιχνίδια: Νίκη Καλής Άρνησα, Όρμα Σκίδρα 2000, Άψαλος Πάο Κερασιάς, Μαύρη Θύελα, όχι Καλαμάτας Στέλιο, Λυκοστόμου, Άρης Προφήτη Ηλία, Εθνικός Αριδαίας Άρης Λουτρακίου, Ρεπό έχει Δόξα Μεγαπλατάνου, στην κορυφή είναι Κερασιά με 15 βαθμούς, 12 βαθμούς έχει ο Μεγαπλάτανος, 11 έχει ο Πας Κίδρας και η Άψαλος, με 10 βαθμούς έπεται η Καλή, με 9 βαθμούς είναι ο Προφήτης Ηλίας και η Όρμα, με 5 βαθμούς είναι το Λυκόστομο και με 3 βαθμούς το Λουτράκι, ο Εθνικός Αριδαίας και η Άρνησα. Να πάμε στο δεύτερο όμιλο τώρα, έκτη αγωνιστική, Α κατηγορία. Σε αυτές τις νίκες έκανε ο Άγιος Λουκάς και μάλιστα στο Πατριαρχείο Γεννητσών με ανατροπή, απίστευτο. Στο ΣΥΝ 4 η Καριώτισσα εύκολα κέρδισε τα αγαπητά μας Άθυρα. Τώρα τελευταία δεν πάνε καλά τα Άθυρα. Ενώ υγιεινό περίπατο είχαν οι Αμπελιές 3-0 το Λιπαρό. Για να δούμε τώρα τα αποτελέσματα.
Αμπελιές Λιπαρό 3-0, Πατριαρχείο Άγιος Λουκάς όπως είπαμε 2-3, Άγιαξ Σταυροδρόμι 0-3, ο Άγιαξ μόνο την ονομασία του δεν δικαιολογεί, Φίλιππος Γενιτσών Δαμιανό 1-3, Άθυρα Καριώτησα όπως είπαμε 1-3, ενώ είχε ρεπό το Αρσένι. Στη βαθμολογία η Καριώτησα με 15 βαθμούς προπορεύεται, ακολουθούν οι Αμπελιές και το Σταυροδρόμι με 11, όσους και ο ΠΑΟΚ Δαμιανού. Με 10 βαθμούς λίγο πίσω έμεινε ο Σύνδεσμος Φιλάθλων ΠΑΟΚ Πατριαρχείου Γενιτσών, το Λιπαρό με 9, τα Άθυρα με 7, το Αρσένι με 6, ο Άγιος Λουκάς με 4 και στις δύο τελευταίες θέσεις ο Φίλιππος Γενιτσών με 1 και ο Άγιαξ Πέλλας με 0 βαθμούς. Να δούμε και την επόμενη αγωνιστική στο δεύτερο όμιλο της Α κατηγορίας. Άρης Λιπαρού, Ηρακλής Αγίου Λουκά, Φίλιππος Σταυροδρομίου, Άρης Αμπελιών. Αυτό είναι το ντέρμπι κορυφής του δευτέρου ομίλου. ΠΑΟΚ Δαμιανού, συγγνώμη, Σύνδεσμος Φιλάθλων, ΠΑΟΚ Πατριαρχείο Γενιτσών. Εδώ θα λέγαμε ότι έχουμε μια ενδοοικογενειακή μονομαχία δικεφάλων. ΑΕΚ Καριώτησας, Άγιαξ Πέλλας, Μέγας Αλέξανδρος Αρσενίου, Άρης Αθήρων, ενώ ρεπό έχει ο Φίλιππος Γενιτσών. Αυτά κυρίες και κύριοι και με την ΕΠΣ Πέλλας, με τα τοπικά πρωταθλήματα. Να δούμε λίγο και την ΕΠΣ Μαθίας, να περάσουμε κυρίες και κύριοι. Να δούμε λίγο την Α Ερασιτεχνική. Δεν έχουμε και Α1, έχουμε Α Ερασιτεχνική. Ενδέκατη αγωνιστική είχαμε τα εξής αποτελέσματα. Χαρίες Απαλαιοχώρη 1-0. Ένωση Αποστόλου Παύλου Αγροτικός Αστήρ Πλατέως 1-2. Αχιλλέας Νάουσας Πόντι Ιβέριας 4-0. Κοπανός Ροδοχώρη 1-4. Ολυμπιακός Νάουσα Αστήρ Τρυποτάμου 2-2. Φίλιππος Μελίκης Αγία Μαρίνα 2-1. Κουλούρα Νάουσα 1-3. Και ΠΑΟΚ Αλεξάνδρεια Στήλα Σταυρού 4-0. Εδώ όπως θα δούμε Στέλιο στη βαθμολογία 11 στα 11 για τον ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας, 33 βαθμοί το απόλυτο. Τρομερή πορεία ο ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας, σταθερότητα 11 στα 11 στο απόλυτο που είπε πολύ σωστά Γιάννη, με 33 βαθμούς και δείχνει ότι θα πάρει και το πρωτάθλημα. Θεωρώ. Στη δεύτερη θέση είναι ο ΓΑΣ Ροδοχωρίο με 28, όπως και η ιστορική ομάδα της Νάουσας με 27. Αυτές οι τρεις ομάδες θα παλέψουν, θεωρώ, για την πρώτη θέση. Ακριβώς. Στην τέταρτη θέση είναι ο Αγροτικός Αστήρ Πλατέως. Η Νάουσα έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, να πούμε. Ναι, ναι, Γιάννη. Πως θα γίνει αύριο στις 4, μάλλον θα συνεχιστεί από το σημείο όπου διακόπηκε ο αγώνας Αχιλλέας Νάουσας Φας Νάουσα στο δημοτικό στάδιο της Νάουσας. Πολύ σωστά. Με ένα παιχνίδι λιγότερο. Στην τέταρτη θέση στη συνέχεια είναι ο Αγροτικός Αστήρ Πλατέως με 24. Στην πέμπτη θέση ο Μέγας Αλέξανδρος Γιάννης Μαρίνος με 23. Στην έκτη θέση ο ΓΑΣ Κοπανός με 17, στην έβδομη θέση ο Αχιλλέας Νεάουσας με 16, στην όγδοη θέση η ΑΕ Χαρίεσας με 15, στην ένατη θέση η Θήλα Σταυρού με 14, στη δέκατη θέση ο Φίλιππος Μελίκης με 12, στην εντέκατη Ένωση Αποστόλου Παύλου με 11, όπως και Αστέρες Τρυποτώαμου με 11, στη 13η ο Άρης Παλαιχωρίου με 10, στη 14η θέση ο ΠΑΟΚ Κουλούρας με 7, στην πρώτη τελευταία θέση η άλλη ιστορική ομάδα της Συμμαθίας, η ΑΕ Ποντίο Βέρειας, που κάποτε έχει παίξει και Β' Εθνική και Α με 3 βαθμούς, και στην τελευταία θέση ο Ολυμπιακός Νάουσας με 1 βαθμό. Να πάμε να δούμε τώρα την επόμενη αγωνιστική στην Α κατηγορία της ΕΠΣ η Μαθίας, 12η αγωνιστική συγκεκριμένα, έχει τα εξής παιχνίδια: Ένωση Αποστόλου Παύλου Χαρίεσα, Άρης Παλαιοχωρίου Αχιλλέας Νάουσας, Αγροτικός Αστήρ Πλατέως ΓΑΣ Κοπανός, ΑΕ Ποντίο Βέρειας Ολυμπιακός Νάουσας, Ροδοχώρη Φίλιππος Μελίκης, Αστήρ Τρυποτάμου ΠΑΟΚ Κουλούρας, ΦΑΣ Νάουσα Θήλα Σταυρού και το ντέρμπι κορυφής θα λέγαμε, Μέγας Αλέξανδρος Αγίας Μαρίνας ΠΑΟΚ Αλεξάνδριας, αν και τις ομάδες χωρίζουν 10 βαθμοί διαφορά. Γιατί λέμε ντέρμπι? 33 έχει η Αλεξάνδρεια, ο ΠΑΟΚ Αλεξάνδριας, 23 έχει η Αγία Μαρίνα. Λέμε ντέρμπι κορυφής γιατί η καλύτερη άμυνα που διαθέτει ο Μέγας Αλέξανδρος Αγίας Μαρίνας υποδέχεται την καλύτερη επίθεση. Την καλύτερη επίθεση που διαθέτει ο ΠΑΟΚ Αλεξάνδριας και τη δεύτερη καλύτερη άμυνα. Γι' αυτό λέμε ότι είναι το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι αυτό. Μέγας Αλέξανδρος Αγίας Μαρίνας, ΠΑΟΚ Αλεξάνδριας, για αυτό που προείπαμε, έτσι. Αυτή είναι η επόμενη 12η αγωνιστική. Όπως είπαμε, αύριο στις 4 θα συνεχιστεί από το διακοπές σημείο ο αγώνας ανάμεσα στις δύο ομάδες της Νάουσας, στον Αχιλλέα Νάουσας και στην ΦΑΣ Νάουσας, στο δημοτικό στάδιο Νάουσας. Είχε διακοπή λόγω ομίχλης πριν 2 εβδομάδες. Αυτά και με την ΕΠΣΗ Μαθίας. Να περάσουμε τώρα και στην ΕΠΣΗ Μακεδονίας. Πριν περάσουμε όμως, με έκανε εντύπωση. Και εγώ να σου διαβάσω, Γιάννη, κάποια μηνύματα συγχρόνω. Εδώ είδα ένα από την Τρίπολη. Ναι. Απίστευτο. Από την Τρίπολη, αυτό ακριβώς. Πελοπόννησος. Είναι ο παλιός μου συμπαίκτης του Μπάμισο Μεσίνης, ο Φίλιππος Σαλαπάτας, ένας πρώην καλός επιθετικός. Μου λέει φιλιά και από την Τρίπολη. Αν και πολύ μακριά σας παρακολουθώ, γιατί είστε ενδιαφέρον τύποι
και τρομερή. Συνεχίστε έτσι. Μπράβο σας. Χαιρετισμούς στο Φίλιππα τη Σαλαπάτα από την Τρίπολη. Βλέπεις, Γιάννη, ότι έχουμε θαυμασία σε όλη την Ελλάδα. Χαμός. Μας τιμάει αυτό και τους ευχαριστούμε όλο τον κόσμο και προσπαθούμε για το καλύτερο. Για την αγάπη τους, τους ευχαριστούμε πάντως ολόψυχα. Πολύ ωραία. Να και πάμε... επίσης, συγγνώμη, έχουμε και μηνύματα, μήνυμα από την οικογένεια του, του Κωνσταντίνου, του Κοτσαρίδη, που μας βλέπουν από την Γερμανία, οι γονείς του, διαδικτυακά, από το κανάλι μας, να τους πούμε ευχαριστούμε, να χαίρεστε το παιδί σας, είναι ένας εξαιρετικός χαρακτήρας και ένας πολύ ταλαντούχος ποδοσφαιριστής. Μπράβο σας και να είστε περήφανοι για το γιο σας. Εντάξει, στο σπίτι με βλέπουν από την κάμερα. Εδώ τώρα με βλέπουν live, εντάξει, με κάποιο τρόπο να με δούνε, μου λείπουνε, τους λείπω, εντάξει, είναι, είναι μακριά, τους αγαπάω πολύ, αυτό να είναι καλά, εντάξει, ευχαριστούμε πολύ για τα χαιρετίσματα. Να είναι καλά εκεί από τα ξένα, να είναι, έχουν δύναμη και να μας προσέχουν. Ναι. Πολύ ωραία. Αν είμαστε έτοιμοι, Πέτρο, να πάμε να περάσουμε στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, να δούμε τα αποτελέσματα, τη βαθμολογία και την επόμενη αγωνιστική. Να πούμε, κυρίες και κύριοι, πως διεξήχθη η 13η αγωνιστική στα πρωταθλήματα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Στην Α1 κατηγορία είχαμε τα εξής αποτελέσματα. ΑΕΒΟΣΜ Ομόνια Σύνδου 4-0. Πολύ εύκολα η ΑΕΒΟΣΜ, την Ομόνια Σύνδου, η οποία απογοήτευσε. Στέλιο, βρεθήκαμε και εμείς στο παιχνίδι. Ένα ημίχρονο άντεξε η Ομόνια Σύνδου. Στο δεύτερο θα λέγαμε κατέρευσε. 1-0 στο ημίχρονο. Στο δεύτερο, σαν να μην κατέβηκε στο γήπεδο. Επαύλος Μελάς Εθνικός Οχού, δίκαιο αποτέλεσμα 0-0. Καμπανιακός Καρδία, νέο στραβοπάτημα εδώ του ιστορικού Καμπανιακού. Ισοφαρίστηκε, προηγήθηκε δύο φορές, ισοφαρίστηκε από την Καρδία. Έχασε την νίκη και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την άμεση απόλυση του Διονύση Χασιώτη και την έλευση του, Στέφανου του Δημητριάδη. Έτσι, άλλαξε προπονητή ο Καμπανιακός. Πολλές αποχωρήσεις είχαμε αυτή την εβδομάδα. Και θα έχουμε κι άλλες. Τέλειο. Αναγέννηση Χαλκιδόνο Σαπέλα Αγκαδά, εδώ 1-4 και εδώ παρευρεθήκαμε. Ένα αποτέλεσμα που δεν το πίστευε ο Κανείς. Μας έπαιρναν δημοσιογράφοι, φίλαθλοι, παράγοντες να μας. Νομίζαν ότι είναι πρωτοπολιάτικο ψέμα αυτό το αποτέλεσμα. Ακριβώς όταν τους λέγαμε 1-4. Αυτοί νόμιζαν 4-1 γιατί, γιατί η Χαλκιδόνα είχε 10 βαθμούς, ο Λαγκαδάς είχε 12 συνεχόμενες ήττες, 0 βαθμούς, είχε δεχτεί 47 τέρματα, είχε δεχτεί μάλλον 50 τέρματα, με αυτό 51, χειρότερη άμυνα και όταν τους λέγαμε 1-4 δεν το πίστευαν, ούτε και τα ίδια τα παιδιά του Λαγκαδάς. Στο τέλος όταν έπαιρναν δικούς τους ανθρώπους και τους ενημέρωναν για το αποτέλεσμα, τους έλεγαν ότι τους κάνουν φάρσα. Ποσειδόν Καλαμαριάς ΠΑΟΚ Κουφαλίου, θα μας πει περισσότερα για αυτό το παιχνίδι ο Κώστας ο Κοτσαρίδης, 0-1 στο τέλος με ένα πέναλτι που αμφισβητήθηκε. Κώστα, θα μας το πεις. Ξυλούπολη Ηρακλής Αμπελοκήπων 1-2. Έστω και δύσκολο Ηρακλής Αμπελοκήπων πέρασε από την Ξυλούπολη. Ιωνικός Φίνικας Πολύγνης 1-3. Η ήττα αυτή έφερε και την απόλυση του προπονητή του κ. Κάκογλου. Προσελήφθη νέος προπονητής. Ο Γιώργος Ονασιόπουλος, μπράβο. Και η Άσο να βγει στο Ολυμπιακός Κιμήνων εδώ 0-0, δεν μπόρεσαν τα Κίμηνα να κερδίσουν την Αυγή. Παρ' όλα αυτά διατηρήθηκαν στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, αρκετά υψηλά. Να δούμε τώρα και την βαθμολογία. Ναι, Γιάννη. Στην πρώτη θέση με μια σταθερή πορεία είναι ο Εθνικός Οχού με 28 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση η ΑΕΒ Όσμου με την επιβλητική της νίκη ανάμεσα στην Ομόνια Σύνδου 26 βαθμούς. Στην τρίτη θέση σταθερά ο Ολυμπιακός Κιμήνων, όπως και αναρρίθηκε, βλέπουμε και ο ΠΑΟΚ Κουφαλίων με 21. Στην πέμπτη θέση ο Ομόνια Σύνδου με 20, την έκτη θέση ο Παύλος Μελάς με 19 όπως και ο Καμπανιακός και ο Ηρακλής Αμπελοκήπων με 19 όπως και ο Ποσειδώνας Καλαμαριάς με 19. Στη δέκατη θέση ο ΑΟ Καρδίας 16, στην εντέκατη ο Ιάσο να βγει με 15 όπως και ο Παονέ με 15, στη 13η ο Φίνικας Πολύχης με 14, στη 14η θέση ο ΠΑΟ Ξυρούπολης με 12, στη 15η θέση ο Ιωνικός με 11 βαθμούς, στη 16η θέση ο Αναγέννης Χαλκιδόνας με 10 και στην τελευταία θέση μετά την πρώτη συνίκη η Απέλα Αγκαδά με 3 βαθμούς. Πολύ ωραία. Να δούμε και την επόμενη 14η αγωνιστική, κυρίες και κύριοι. Περιλαμβάνει τα εξής παιχνίδια. Παύλος Μελάς έχει πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια αυτή και αμφίρροπα παιχνίδια η 14η αγωνιστική. Όπως αυτό. Παύλος Μελάς ΑΕΒΟΣ μου ντέρμπι. Ομόνια Σύνδου επίσης και αυτό, αυτό πολύ ενδιαφέροντα. Καμπανιακός. Σοχός Χαλκιδόνα. Ο πρώτος Σοχός υποδέχεται την πρώτη τελευταία Χαλκιδόνα. Η οποία Χαλκιδόνα, να πούμε πως μετά από αυτή την ήττα ξεχάσαμε. Έχει καινούργιο προπονητή. Έλυσε τη συνεργασία της με τον Αντώνη Ζαρμπή και με τον Νίκο Ντουμαχαιρίδη, το προπονητικό αυτοδίδυμο. Και ανέλαβε ο προπονητής ο Κυριάκος ο Αβραμίδης. Απέλα Αγκαδά Ποσειδώνας Καλαμαριάς.
Εδώ ο Λαγκαδάς έκανε την πρώτη νίκη, αναπτωρώθηκε το ηθικό. Αλλά και η Καλαμαριά, Γιάννη, όπως η Δόνας, δεν πάει καθόλου καλά. Πήρε την Κατιούσα από την δεύτερη θέση και πρώτη που βρέθηκε κάποια στιγμή. Έχει. Τώρα βρίσκεται στο μέσο του βαθμολογικού πίνακα, στην ένατη θέση έπεσε. Δεν πάει καθόλου καλά. Πάω Ξυλούπολη, εδώ ντέρμπι ουραγών. Αυτό ντέρμπι ουραγών, Γιάννη, ναι. Κουφάλια Ιωνικός, θα μας πει περισσότερα εδώ ο Κώστας ο Κοτσαρίδης. Τα κουφάλια που βρίσκονται στην τέταρτη θέση αναρριχθήκαν. Άρχισε να ανεβαίνουν σιγά-σιγά. Ο Ιωνικός τρίτος από το τέλος. Θα δώσει μάχη για την, να μην πέσει καταρχήν κατευθείαν και μετά από τα μπαράζ. Ηρακλής Αμπελοκήπων Ιάσο να βγει και εδώ ενδιαφέρον παιχνίδι, αμφίροπο. Και Κίμινα Φοίνικας Πολύχνης και εδώ ενδιαφέρον παιχνίδι, γιατί ο Φοίνικας Πολύχνης τελευταία από τις τελευταίες θέσεις αναρριχθήκε, έκανε κάποιες νίκες σημαντικές. Θα δυσκολέψει πιστεύω τα Κίμινα που φυσικά έχουν τον πρώτο λόγο. Αυτά και με την Α1. Κώστα, θα ήθελα να μας πεις λίγα λόγια για την δύσκολη αυτή νίκη που πετύχατε στο πλαστικό του Ποσειδώνα Καλαμαριάς. Ναι. Με ένα πέναλτι το οποίο αφισβητήθηκε από κάποιους. Ότι δεν ήταν δηλαδή. Και διαιτητής ήταν ο κ. Ζαχαριάδης, αν την πούμε καλά. Αλφα-εθνικής διαιτητής. Ναι, ναι. Και νομίζω τον έχω παίξει κιόλας στην Αλφα-εθνική. Παρ' όλα αυτά, τώρα όσο για το πέναλτι, σας είπα και πριν, δεν θέλω να μιλήσω για τις διαιτησίες όλων των κατηγοριών. Εντάξει, και εμείς πήραμε πέναλτι κατά τα οποία δεν ήταν. Ναι. Τώρα, αν τυχόν δεν ήταν αυτό πέναλτι, σίγουρα η ομάδα του Ποσειδώνα Καλαμαριάς θα πρέπει να αισθάνεται αδικία. Δεν ξέρω τι να πω. Παρ' όλα αυτά, θα σταθώ μόνο στη νίκη μας που κάναμε 0-1. Πλέον είμαστε στο μείον 7 από την κορυφή. Η ομάδα μας κοιτάει μόνο αυτό το πράγμα, γιατί ο στόχος της ομάδος είναι η άνοδος. Γιατί θεωρώ ότι έχουμε ένα πολύ καλό ρόστερ και. Είμαστε γενικά πάρα πολύ καλά και το κλίμα των αποδητηρίων και ο προπονητής και όλο το team είναι δίπλα μας και μας προστατεύει και είναι συνεχώς δίπλα μας και νιώθουμε μια ασφάλεια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια ομάδα. Θεωρώ ότι από εδώ και πέρα θα βρούμε τα πατήματά μας και η συνέχεια θα είναι πολύ καλή. Πολύ ωραία. Έτσι πιστεύω. Επόμενος αντίπαλος, Κώστα, για την ομάδα σου, πιστεύω εύκολα ή δύσκολα, τον Ιωνικό, ο οποίος βρίσκεται τρίτος από το τέλος, άλλαξε και προπονητή. Έχει πολύ και αυτός μέτρια, πολύ μέτρια πορεία όπως και η Χαλκιδόνα προδιαγράφει. Προσπαθεί να αποφύγει καταρχήν την απευθείας πτώση και μετά να συμμετάσχει στα play-out. Πιστεύεις ότι εύκολα θα πάρετε το τρίποντο την Κυριακή? Θεωρώ ότι κανένα. Γιατί είναι και στην έδρα σας. Ναι. Θεωρώ ότι κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο και μέχρι στιγμής το έχω δει και εγώ που παίζω πρώτη φορά στην Α1. Δηλαδή, ώρες-ώρες αισθάνομαι ότι είναι πιο δύσκολο το πρωτάθλημα και από τη ΓΑΜΑ Εθνικής. Όλες οι ομάδες είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικές. Έχουμε κάνει κάποιες εισαγωγικά γκέλες, θα πω. Πρέπει κάθε παιχνίδι να το προσέχει. Και από ομάδες πολύ κατώτερες από εσάς. Π.χ. Ξυλούπολη. Ναι. Ας πούμε με την Ξυλούπολη χάσαμε 0-1 στο. Δεχτήκαμε ένα γκολ στο 70-75 και μετά δεν μπορούσαμε να κατεβάσουμε την μπάλα, να κάνουμε δηλαδή πολύ δύσκολο παιχνίδι. Όλες οι ομάδες κλείνονται πίσω, όπως και τώρα ο Ποσειδώνας Καλαμαριάς αυτό το πράγμα έκανε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα και πρέπει να προσέχεις κάθε λεπτομέρεια του παιχνιδιού. Ναι, είναι. Πολύ ωραία. Να πάμε τώρα λίγο να δούμε κάποιες δηλώσεις, παιδιά, από την Α1 πάλι της ΕΠΣ Μακεδονίας, από το παιχνίδι αναγέννηση Χαλκιδόνας ΑΠΕΛ Λαγκαδά που προκάλεσε μεγάλη έκπληξη σε όλη την ποδοσφαιρική Θεσσαλονίκη. Το 1-4 αυτό. Φυσικά από τη Χαλκιδόνα μετά από αυτή την αναπάντεχη ήττα δεν είχε διάθεση κανένας και όρεξη να δώσει κανένα να δηλώσει το παραμικρό. Όλοι δεν το πίστευαν. Ήταν ένα πράγμα απίστευτο. Εδώ δεν το πίστευαν οι παίκτες του Λαγκαδά. Επίσης, Γιάννη, εντάξει, πάνω σε αυτό το πράγμα να σταθώ και να πω ότι δεν γινόταν ο Λαγκαδάς να τερματίσει με 0 βαθμούς στη βαθμολογία. Όπου όλο και κάπου ανοιχτό. Κάπου θα έσπανε το ρόδι κατά τα εννοείται, ναι, εντάξει. Και δεν είναι και. Εντάξει, είναι μια ομάδα με νεαρά παιδιά που αυτό το τρίπο του έδωσε ψυχολογία και μπορεί και να συνέχεια να κάνει κι άλλες νίκες και να. Έστω να διεκδικήσει να μείνει στην κατηγορία. Εντάξει, αυτό. Πολύ ωραία. Αν είμαστε έτοιμοι, Πέτρο, να δούμε λίγο τις δηλώσεις των νεαρών παιδιών του ΑΠΕΛ Λαγκαδά, που φυσικά μετά την πρώτη τους νίκη είχαν όλη τη διάθεση να μιλήσουν στην εκπομπή μας. Κοντά μας έχουμε τον κορυφαίο παίκτη της ΑΠΕΛ Λαγκαδά στο σημερινό παιχνίδι με τη Χαλκιδόνα, τον Οδυσσέα Αβραμίδη, ο οποίος πέτυχε 3 γκολ στην εντυπωσιακή νίκη της ομάδας του με 1-4. Οδυσσέα, θα ήθελα να μου πεις δύο λόγια για τη μεγάλη αυτή νίκη που κάνατε, σημειωτέων είναι και πρώτη, και αν την περιμένατε και την έκταση του σκορ. Την περιμέναμε, είναι αλήθεια. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ, όλη η ομάδα έχει δουλέψει. Και αυτό φάνηκε σήμερα. Θεωρώ ότι ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα και ότι αξίζαμε σήμερα να κερδίσουμε. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που με βοήθησαν και εμένα προσωπικά σε ατομικό επίπεδο να πετύχω τα 3 γκολ, αλλά και που προσπάθησαν όλοι για να κερδίσουμε σήμερα. Όλος ο φίλος κόσμος που παρακολούθησε το παιχνίδι του Οδυσσέα αναρωτιόταν πώς αυτή η ομάδα έχει 0 βαθμούς. Είναι και λίγο ότι ίσως και λίγο η εμπειρία του ότι τα παιδιά είναι μικρά ακόμα σε ηλικία. Μέσω όλη ομάδα είναι 18-19 χρονών. Και σιγά σιγά πιστεύω θα πάμε και καλύτερα. Πιστεύεις ότι το τρένο της παραμονής δεν έχει χαθεί για την ΑΠΕΛ Λαγκαδά ακόμη?
Στην μπάλα όλα είναι πιθανά, πιστεύω, και ότι ακόμα έχει πολύ δρόμο. Είναι πολύ μεγάλο το πρωτάθλημα και θα κάνουμε τα πάντα για να κάνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Κοντά μας έχουμε τον Ευθύμη Γκαντίνο, έναν εκ των κορυφαίων παικτών της ΑΠΕΛ Αγκαδά στο σημερινό παιχνίδι με την Αναγέννηση Χαλκιδόνας. Ευθύμη, καταρχήν συγχαρητήρια και αν περιμένατε να κάνετε την πρώτη σας νίκη μέσα στη Χαλκιδόνα και μάλιστα με το εμφαντικό 1-4. Ευχαριστούμε καταρχήν. Εγώ προσωπικά το περίμενα. Ήμασταν 100% έτοιμοι. Από τις προπονήσεις φάνηκε αυτό. Και σε κάθε παιχνίδι από εδώ και πέρα δίνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Επόμενος αντίπαλος για την ομάδα σου? Ποσειδώνας Καλαμαριάς. Μέσα εκεί πέρα. Πιστεύεις ότι μπορείτε να πάρετε κάποιο θετικό αποτέλεσμα? Το πιστεύω. Ο στόχος της παραμονής είναι εφικτός, Ευθύμη, για την ομάδα σου, γιατί έχει μόλις 3 βαθμούς. Γιατί όχι. Η Α1 έχει πάρα πολλές αγωνιστικές και μπορούμε να το πετύχουμε, πιστεύω. Αν είμαστε συγκεντρωμένοι σε κάθε παιχνίδι και θα το πετύχουμε, γιατί όχι. Προσωπική σου στόχη και φιλοδοξίες? Προσωπική μου στόχη είναι να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για την ομάδα, να βοηθήσω την ομάδα όσο μπορώ. Και από εκεί και έπειτα, άμα βγει κάτι καλό, θα το κυνηγήσω, γιατί όχι. Μες. Και κάτι τελευταίο, Ευθύμη, σας πειράξε που κάποιες ομάδες σας φιλοδορούν με αρκετά γκολ? Βέβαια, μην πειράξει, εντάξει. Βέβαια. Και γι' αυτό κάνουμε τώρα, τα δίνουμε όλα για να μην ξαναγίνει αυτό εδώ. Έχουμε κοντά μας έναν από τους νεαρούς παίκτες της ΑΠΕΛ Αγκαδά, τον Σονίτη τον Παύλο. Παύλε, καταρχήν συγχαρητήρια για τη μεγάλη σας νίκη. Αν περιμένατε να κάνετε την πρώτη σας νίκη στη Χαλκιδόνα και μάλιστα με 1-4. Εντάξει, σίγουρα είμαστε μια νεαρή και ουσιαστικά αδύναμη ομάδα. Ήταν ένα σχετικά δύσκολο παιχνίδι. Ήρθαμε εδώ πέρα με καθαρό μυαλό. Θέλαμε να πάρουμε το τρίποντο, εννοείται, γιατί και η Χαλκιδόνα δεν βρίσκεται ψηλά στο βαθμολογικό πίνακα. Και το εκμεταλλευτήκαμε. Είχαμε και παιδιά σε καλή μέρα, όπως ο Αραμίδης και τα υπόλοιπα παιδιά στη μέση και μετά. Και πήραμε το τρίποντο. Παύλε, ο τελικός στόχος της σωτηρίας είναι εφικτός για την ομάδα της ΑΠΕΛ Αγκαδά, γιατί παραμένει στην ουρά της βαθμολογίας με 3 βαθμούς. Άμα συνεχίσουμε έτσι και έχουμε και ίσως καμιά προσθήκη ακόμα για να δυναμώσει ακόμα περισσότερη ομάδα, θα γίνει κιόλας. Από την προσωπική σου απόδοση είσαι ευχαριστημένος? Γενικά σήμερα έχει... Γενικά. Γενικά και ναι και όχι. Αυτά, κυρίες και κύριοι, και από το παιχνίδι, όπως είπαμε, το μεγάλο ντέρμπι, τέλος πάντων, το αποτέλεσμα που προκάλεσε έκπληξη, Αναγέννηση Χαλκιδόνας ΑΠΕΛ Αγκαδά 1-4. Είδαμε και δηλώσεις εδώ των πρωταγωνιστών. Κώστα, θα ήθελα να μου πεις λίγο την Α1, όπως είπες, μια κατηγορία που πολλές φορές αισθάνεσαι μεγαλύτερη πίεση από την Γάμα Εθνική. Από τις ομάδες που αντιμετωπίσατε, ποιες εντυπωσίασες περισσότερο και ποια πιστεύεις ότι θα πρωταγωνιστείς? Ή ποιες, τέλος πάντων? Οι ποιες? Δεν βλέπω κάποια μεγάλη διαφορά στις ομάδες. Εντάξει, ο Σοχός είναι στην πρώτη θέση βαθμολογίας. Σας κέρδισε και στην έδρα σας. Μας κέρδισε 0-1. Ναι, μας κέρδισε 0-1. Βέβαια, εμείς είχαμε πάλι τις ευκαιρίες. Όπως και εσείς έχετε δει και έχετε έρθει σε παιχνίδια. Είμαστε και στο μάτς αυτό. Βλέπετε ότι υπερτερούμε στα περισσότερα παιχνίδια. Αλλά η Α είναι αυτή, ότι αν δεν βάλεις κάποιο γκολ μέχρι το 70, μετά σε πιάνει και το άγχος. Κλείνονται οι ομάδες πολλές με εσάς, γιατί είστε τεχνική και ποιοτική ομάδα. Αλλά έχετε βρει τα πατήματα. Αυτό γενικά είναι ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Πάντως, ένας αντίπαλος που έχει ξεχωρίσει στη τάμπη του υπόλοιπου δεν υπάρχει. Ακόμα και οι προπορευόμενες από εσάς ομάδες, όπως τα Κείμενα, ξέρω εγώ, η ΑΕ Βόσμου, η Εθνικό Σοχού, στο ίδιο επίπεδο κυμαίνονται. Ο καθένας μπορεί να κερδίσει το οποιοδήποτε θέλει στην έδρα. Αυτό. Μάλιστα. Φυσικά, στόχος των κουφαλίων είναι έστω και από τα play-off. Και πρώτος θα μην τερματίσει κάποιος, έχει ελπίδες μέσα από τα play-off, έτσι. Ο στόχος μας εμάς είναι η πρώτη θέση, ξεκάθαρα. Αυτό έχουμε πει, είναι η πρώτη θέση. Από εκεί και πέρα τα αποτελέσματα το κρίνουν αυτό. Και υπάρχει ακόμα δρόμος, Κώστα, γιατί έχουμε 4 αγωνιστικές πριν το τέλος του πρώτου γύρου, είναι ο δεύτερος γύρος, έτσι. Ναι, υπάρχει πολύ δρόμος ακόμα και είναι πολύ αμφίροπο το πρωτάθλημα. Εμείς και η ομάδα μας πρέπει να αρχίσουμε να σταθεροποιούμε τα αποτελέσματα, όπως κάναμε τώρα το 2-2, να κερδίζουμε, πάμε με στόχο να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι αυτό. Πολύ ωραία. Επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής, σας υποσχεθήκαμε στην αρχή πως έχουμε και δηλώσεις ποδοσφαιριστριών, του γενικού αγώνα ποδοσφαίρου Αγροτικός Αστήρ ΠΑΟΚ 0-2. Αν είμαστε έτοιμοι, παρακαλώ πολύ το κοντρόλ να δούμε τι μας δήλωσαν οι πρωταγωνίστρες του συγκεκριμένου αυτού αγώνα. Κοντά μας έχουμε μία από τις καλύτερες παίκτριες του Αγροτικού Αστέρα σήμερα στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, τη Γιώτα Ντιχαϊτάκη. Γιώτα, καλησπέρα. Καταρχήν, σήμερα χάσατε 2-0 από τον ΠΑΟΚ. Δύο λόγια για το παιχνίδι και αν θεωρείς δίκαιο το τελικό αποτέλεσμα. Γεια σας και από μένα. Το παιχνίδι, εντάξει, ήταν φαβορή, είναι η ομάδα φαβορή, ο ΠΑΟΚ εννοείται.
Εμείς θεωρούμαστε outsider, αλλά θεωρώ ότι ανταπεξήλθαμε σωστά και δυνατά. Και φέραμε ένα σωστό αποτέλεσμα, ήταν δίκαιο. Κάναμε περισσότερες φάσεις από έτσι του ΠΑΟΚ και θεωρώ ότι ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα. Αλλά και μπράβο και στην ομάδα μου, γιατί τα πήγαμε πάρα πολύ καλά και παίξαμε δυνατά σε ένα τόσο δύσκολο αγώνα. Επόμενος αντίπαλος για την ομάδα σου? Επόμενος αντίπαλος για την ομάδα μου, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω να σε απαντήσω, αλλά όποιος και αν είναι, πάμε δυνατά. Αυτό έχω να πω μόνο. Ο φετινός στόχος του Αγροτικού Αστέρα, Γιώτα? Είναι να φτάσει στην πεντάδα. Αυτός είναι ο φετινός στόχος και θεωρώ ότι θα το πετύχουμε. Κοντά μας έχουμε μια από τις κορυφαίες παίκτριες του ΠΑΟΚ σήμερα, στη νίκη επί του Αγροτικού Αστέρα με 2-0, την Ελένη Κακαμπούκη. Ελένη, δύο λόγια συγγνώμη για το σημερινό παιχνίδι και αν θεωρείς δίκαιη την τελική σας επικράτηση. Ήταν ένας κακός αγωνιστικός χώρος. Δεν μπορέσαμε να βγάλουμε πράγματα που κάνουμε στην προπόνηση. Το παιχνίδι παίχτηκε στη δύναμη και στο πάθος. Όποια ομάδα ήθελε να κερδίσει, έπαιζε πιο δυνατά. Σίγουρα πήραμε τους 3 βαθμούς, μας ικανοποιεί αυτό και πιστεύω ότι ήμασταν η ομάδα που έπρεπε να κερδίσει. Εκτός από το απόλυτο των νικών, δηλαδή 4-4, διατηρήσατε και το ότι δεν δεχτήκατε γκολ για μία ακόμα αγωνιστική. Επόμενη αγωνιστική όμως παίζεται με τον Άρη στο μεγάλο ντέρμπι του γυναικείου ποδοσφαίρου. Πιστεύεις ότι μπορείτε να συνεχίσετε το αίτητο? Κάθε παιχνίδι σίγουρα είναι ξεχωριστό. Εμάς ο στόχος μας είναι να παίρνουμε τους 3 βαθμούς σε κάθε παιχνίδι. Όταν μπαίνουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο είμαστε σίγουρες και προσπαθούμε να βγάλουμε πράγματα ώστε να το καταφέρουμε. Πιστεύεις ότι ο φετινός στόχος της κατάκτησης του τίτλου για μια ακόμα χρονιά από την ομάδα σου μπορεί να επιτευχθεί? Σίγουρα πιστεύω μπορεί να επιτευχθεί. Είναι ακόμα πολύ νωρίς. Σιγά σιγά κάθε παιχνίδι, κάθε Κυριακή αυτό θα το αποδεικνύουμε. Κοντά μας έχουμε τον προπονητή της γυναικείας ομάδας του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, τον Σπύρο τον Φιλίππο. Σπύρο, καταρχήν συγχαρητήρια για την νίκη σας. Δύο λόγια για τη σημερινή αυτή επικράτησή σας και αν τη θεωρείς δίκαιη. Γνωρίζαμε από την αρχή της εβδομάδας ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία ομάδα που διαθέτει ποδοσφαιρίστριες που προέρχονται από το σύλλογό μας και θα είχαν ένα έξτρα κίνητρο για να δείξουν το κάτι παραπάνω. Ο Αγροτικός Αστέρας έχει ξεκινήσει πολύ καλά το πρωτάθλημα με 2 νίκες στις 3 πρώτες αγωνιστικές, οπότε η ψυχολογία του ήταν ανεβασμένη. Επιπλέον ξέραμε ότι οι συνθήκες του αγωνιστικού χώρου θα ήταν κακές. Βέβαια αυτό το κακές είναι μια λέξη που δεν περιγράφει την κατάσταση. Είναι λυπηρό δυστυχώς μια ομάδα σαν τον Αγροτικό Αστέρα να έχει τέτοιες εγκαταστάσεις. Είναι επικίνδυνο για το ποδόσφαιρο. Ευτυχώς τελείωσε το μάτς και δεν έχουμε τραυματισμούς. Από εκεί και πέρα προσπαθήσαμε να προσαρμοστούμε στις συνθήκες αυτές. Παρόλο που είμαστε μια ομάδα που αρέσκεται να παίζει διαφορετικού στυλ ποδόσφαιρο, πήγαμε σε πιο άμεσο σήμερα, με μεγάλες μεταβιβάσεις, να μεταφέρουμε την μπάλα γρήγορα στο αντίπαλο γήπεδο. Νομίζω ότι ναι, μεν κυριαρχήσαμε στον αγωνιστικό χώρο, δίκαια προηγηθήκαμε, είχαμε και άλλες ευκαιρίες να βάλουμε και περισσότερα γκολ. Το παιχνίδι σε γενικές γραμμές ήταν κακό, πήγε περισσότερο στη δύναμη. Το θετικό είναι ότι κρατήσαμε το 0 παθητικό. Το θετικό είναι ότι οι παίκτριές μας έβγαλαν ψυχή, πάθος και δύναμη στις μονομαχίες. Από εκεί και πέρα το αφήνουμε πίσω, δεν έχουμε κάτι άλλο να συζητήσουμε αυτό το παιχνίδι και κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Επόμενος αντίπαλος για την ομάδα σας, το μεγάλο ντέρμπι με τον Άρη την Κυριακή στη Μεσύμβρια. Πιστεύεις ότι μπορεί να συνεχιστεί το αίτητο και το 0 παθητικό? Στόχος της ομάδας κάθε φορά είναι να βλέπει το επόμενο παιχνίδι ανεξαρτήτου αντιπάλου. Σίγουρα τα παιχνίδια με τον Άρη έχουν μια ιδιαιτερότητα γιατί κουβαλάνε μια αντιπαλότητα από όλα τα σκορ. Εμάς στόχος μας είναι να κερδίσουμε παίζοντας καλό ποδόσφαιρο, δημιουργώντας καταστάσεις και φάσεις μέσα από συνδυαστικές ενέργειες και από εκεί και πέρα σίγουρα θέλουμε να κερδίσουμε με καλή αμυντική παρουσία. Κοντά μας έχουμε την νεαρή ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ, την Κωνσταντίνα τη Στράτζαλη. Κωνσταντίνα, καταρχήν συγχαρητήρια για την νίκη σας. Θα ήθελα να μου πεις δύο λόγια για το σημερινό αυτό παιχνίδι, το οποίο από πλευράς θεάματος ήταν μέτριο, θα λέγαμε. Ευχαριστούμε. Ναι, θα συμφωνήσω με αυτή την άποψη. Όντως η απόδοση και των δύο, βασικά η δική μας απόδοση ήταν μέτρια, η δική μας μας ενδιαφέρει. Αλλά νομίζω δεν θα μπορούσε να είναι και πολύ υψηλού επίπεδου το θέμα, διότι ο αγωνιστικός χώρος ήταν ακατάλληλος για να παιχθεί όμορφο ποδόσφαιρο. Παρ' όλα αυτά βγάλαμε δύναμη, βγάλαμε πάθος, η μπάλα συνήθως ήταν στον αέρα,
Προσπαθήσαμε να κερδίσουμε τις μονομαχίες, τα καταφέραμε και πήραμε τους 3 βαθμούς. Επόμενος αντίπαλος για την ομάδα σου, η ομάδα του Άρη, στο μεγάλο ντέρμπι και του γυναικείου ποδοσφαίρου. Πιστεύεις ότι μπορείτε να διατηρήσετε το 0 παθητικό στα τέρματα και το 5x5? Ασφαλώς και μπορούμε. Είναι ένα ντέρμπι της πόλης, της αλφαεθνικής. Είμαστε οι 2 διεκδικητές του τίτλου. Αλλά πιστεύω στην ομάδα μου, είμαστε καλύτερη ομάδα. Θα πάμε να παίξουμε όμορφο ποδόσφαιρο και να κερδίσουμε. Δίπλα μας έχουμε τη Θωμαΐδη Βαρδαλή, μια από τις διακριθέντες παίκτριες του ΠΑΟΚ στη σημερινή νίκη από το Αγροτικού Αστέρα με 2-0. Δύο λόγια, Θωμαΐ, για την νίκη σας αυτή και το μέτριο παιχνίδι σε γενικές γραμμές που παρακολουθήσαμε. Εντάξει, δεν είμαστε καθόλου ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα. Σίγουρα πήραμε την νίκη, αλλά δεν δείξαμε αυτό που μπορούμε στο γήπεδο. Βέβαια, λόγω του κακού αγωνιστικού χώρου ήταν πολύ δύσκολο να παίξουμε κάτω την μπάλα έτσι όπως έχουμε συνηθίσει. Το κρατάμε για το επόμενο παιχνίδι, την επόμενη Κυριακή. Στην οποία, ακολουθεί το μεγάλο ντέρμπι με τον συμπολίτη σας τον Άρη. Πιστεύεις ότι μπορείτε να συνεχίσετε το απόλυτο των Νίκων Θωμαΐ? Ναι, φυσικά. Αν παίζουμε αυτό που μπορούμε, κάθε Κυριακή δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Ο φετινός στόχος του ΠΑΟΚ, δηλαδή η κατάκτηση του ντάμπλ, είναι εφικτός κατά την άποψή σου? Εννοείται είναι εφικτός, ναι. Πιστεύουμε πάρα πολύ στην ομάδα. Δουλεύουμε πολύ καλά με τους προπονητές. Και το βγάζουμε και μες στο γήπεδο. Εντάξει, σίγουρα σήμερα δεν ήταν αυτό που θέλαμε και μας επηρέασε το γήπεδο, αλλά πιστεύω ότι την επόμενη εβδομάδα δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Και δύο λόγια για την προσωπική σου απόδοση, μια και επανήλθες μετά από 2 μήνες λόγω τραυματισμού. Ναι, σιγά σιγά βρίσκω τα πατήματά μου. Είχα ένα τραυματισμό που με ταλαιπώρησε καιρό και σιγά σιγά επανέρχομαι στην απόδοσή μου. Αυτά, κυρίες και κύριοι, δήλωσαν οι πρωταγωνίστριες του γυναικείου αγώνα ποδοσφαίρου ανάμεσα στον Αγροτικό Αστέρα και τον ΠΑΟΚ, που έληξε με νίκη των φιλοξενουμένων με 0-2. Κώστα, γυναικείο ποδόσφαιρο παρακολουθείς? Μόνο τη Βραζιλία έχει την να δω 2-3 φορές που παίζει αυτή η Μάρτα μέσα, γίνει παιχτάρα. Τώρα... Η Μάρτα. Ναι, αυτή την κάνει την μπάλα κουμπολόι. Τώρα τι να σε πω άλλο. Εντάξει, είναι... Και έχει τύχει μια φορά, όταν ήμουν στην ΕΡΣ Μακεδονίας. Πόσο ήμουνα, 13, είχε τύχει να παίξουμε με τη γενική ομάδα του ΠΑΟΚ, είχαμε νικήσει 11-1, δεν θυμάμαι. Αυτό δεν θυμάμαι κάτι άλλο για γυναική ποδόσφαιρα. Πάντως, Γιάννη, η εκπομπή μας παρευρίσκεται και στο γυναική ποδόσφαιρο. Βέβαια, είδαμε ένα υψηλό θέαμα παρόλο τον κακό αγωνιστικό χώρο του γηπέδου. Όπως ξέρουμε, η ομάδα του ΠΑΟΚ αγωνίζεται και στο εξωτερικό Champions League σαν πρωταθλήτρια. Έχουν ένα επίπεδο πάνω, θεωρώ, από τις άλλες ομάδες. Αλλά έγινε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, δυνατό και ποιοτικά αρκετά καλό, το οποίο έχει και θέαμα. Και όπως τα παρατήρησες, αρκετοί θεατές, μπράβο, και ουδέτεροι και από το ανδρικό ποδόσφαιρο προπονητές, παράγοντες, παρευρέθηκαν και παρακολούθησαν ένα πολύ άσχημο όμως αγωνιστικό χώρο. Αυτό δεν βοήθησε καθόλου στις ομάδες να παίξουν καλό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι καλό να γίνει. Εντάξει, το ποδόσφαιρο εγώ θεωρώ ότι είναι μια γιορτή. Δεν είναι ούτε τρομοκρατία, δεν είναι ούτε να γίνονται επεισόδια. Πρέπει να βελτιωθεί αυτό το πράγμα στην Ελλάδα, γιατί είναι πάρα πολύ κρίμα. Βλέπουμε τώρα ποδόσφαιρο, αγώνες και στο εξωτερικό που έχω παρακολουθήσει. Είναι πραγματικά γιορτή. Έχει ένα ντέρμπι και γίνεται γιορτή. Επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής, θα ήθελα να πω μερικές ενδιαφέρουσες ειδήσεις της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Η ΕΠΣΟ Μακεδονίας, λοιπόν, για πρώτη φορά στην ιστορία της θα διοργανώσει το πρώτο πρωτάθλημα νεανίδων και κορασίδων μετά από 35 χρόνια διοργάνωση πρωταθλημάτων υποδομών σε όλες τις κατηγορίες από την ΚΑΠΑ 7 έως και την ΚΑΠΑ 17. Πρωτοπορεί λοιπόν και εδώ η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, όπως και σε πολλά άλλα πράγματα, γι' αυτό και είναι έτη φωτός μπροστά. Για τον λόγο αυτό η ΕΠΣΟ Μακεδονίας θα παραθέσει συνέντευξη τύπου αύριο Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 6 ώρα στην αίθουσα τύπου του Καφτατζογλίου Σταδίου, παρουσιάζοντας λοιπόν αυτό το πρωτοπόρο εγχείρημα και τις ομάδες που θα συμμετάσχουν, όπως είπαμε, στην πρώτη διοργάνωση για πρώτη φορά στην Ελλάδα πρωταθλήματος νεανίδων και κορασίδων. Στην κατηγορία νεανίδων ΚΑΠΑ 16, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσες ποδοσφαιρίστριες γεννήθηκαν 2003 και νεότερες και 2 παίκτριες που γεννήθηκαν το 2 περιοριστικά. Στις κορασίδες τώρα ΚΑΠΑ 12 θα συμμετάσχουν γεννηθέντες 2007 και νεότερες, ενώ μπορούν να αγωνιστούν και 2 παίκτριες 2006 περιοριστικά. Οι ομάδες τώρα που δήλωσαν συμμετοχή είναι ΑΟ Λέοντες, ΑΟ Σούτερς,
Άρης Θεσσαλονίκης, Αγροτικός Αστέρας Ευόσμου και εδώ συμμετοχή στις Νεανίδες και Κορασίδες Στέργιο και Κώστα, ναι. ΑΕΤ Θεσσαλονίκης 2015, Εθνικός Μετεώρων, Ερμής Ποτίδας, Κισός Χορτιάτη και Πάσαρ Σακλή. Η έναρξη των πρωταθλημάτων έχει οριστεί Σάββατο 23 Νοεμβρίου. Σήμερα κυρίες και κύριοι έγινε η κλήρωση για τα πανελλήνια πρωταθλήματα K12 και K14. Οι αντιπροσωπευτικές ομάδες της ΕΠΣ Μακεδονίας συμμετέχουν στον πρώτο όμιλο μαζί με τις ενώσεις Εύρου Θράκης Ξάνθης, Καβάλα Σερών, Δράμας και Χαλκιδικής. Η ημερομηνία έναρξης Σάββατο 7 Δεκεμβρίου και το πρώτο, η πρώτη αγωνιστική θα σας πούμε, όχι τις υπόλοιπες, έχει ως εξής: ΕΠΣ Καβάλας, ΕΠΣ Μακεδονίας, ΕΠΣ Θράκης, ΕΠΣ Ξάνθης, ΕΠΣ Χαλκιδικής, ΕΠΣ Εύρου, ΕΠΣ Σερών, ΕΠΣ Δράμας. Ακολουθούν και οι υπόλοιπες αγωνιστικές. Αύριο Τετάρτη 20 Νοεμβρίου και ώρα 2.30 θα γίνει ο αγώνας για το κύπελλο της ΕΠΣ Μακεδονίας ΠΑΟΚ Σταυρού Φίνικας Πολύχνης. Είχε αναβληθεί αυτό στο πλαίσιο της τρίτης φάσης του 49ου κυπέλου ερασιτεχνικών ομάδων. Λόγω βροχής δεν γινόταν ο αγώνας, γι' αυτό θα γίνει όπως είπαμε αύριο. Επίσης, το Σάββατο 30 Νοεμβρίου του 2019 υπάρχει εθελοντική αιμοδοσία από την ΕΠΣ Μακεδονίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 1 στο αθλητικό κέντρο της Ένωσης στη Μίκρα για την ενίσχυση της τράπεζας αίματος. Η ΕΠΣ Μακεδονίας, όπως είπαμε, θα διενεργήσει η εθελοντική αιμοδοσία Σάββατο 30 του μηνός 9 με 1 συγγνώμη στο αθλητικό κέντρο της Ένωσης στη Μίκρα. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά θα συνεργαστεί με το Γενικό Νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και το Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο το 424. Όσοι και όσες δώσουν αίμα θα εγγραφούν και ως μέλη στην υπάρχουσα τράπεζα της αίματος της ΕΠΣ Μακεδονίας. Επίσης να πούμε πως υπάρχει έκτακτη γενική συνέλευση των μελών της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας την Τρίτη 26 Νοεμβρίου και ώρα 7 στην αίθουσα διαλέξεων Αλέξανδρος Παπαδόπουλος στο αθλητικό κέντρο της Εψημής στη Μίκρα με κυρίαρχο θέμα την έγκριση προϋπολογισμού της ΕΠΣ Μακεδονίας για το οικονομικό έτος 2020. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η συνέλευση, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη μέρα, Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Από τη Δευτέρα, από χτες δηλαδή, τα σωματεία θα μπορούν πηγαίνοντας στα γραφεία της Εψημή να προμηθευτούν τα έντυπα με το περιεχόμενο του προϋπολογισμού της παραγράφου 4. Επίσης, κάτι τελευταίο, ότι το επόμενο διάστημα θα ενταθούν οι συναντήσεις της Ένωσης της Εψημή με διοικήσεις σωματείων, με προπονητές, με παράγοντες, με επίσημους φορείς κάθε περιοχής, για να καταγραφούν σε πρώτη φάση τα υπάρχοντα προβλήματα που υπάρχουν στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, αλλά και κάποια θέματα που ίσως έχουν κάποια σωματεία που τους αφορούν όσον αφορά τη διαιτησία. Οι συναντήσεις αυτές φυσικά μοναδικό σκοπό έχουν τη βελτίωση των συνθηκών του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και την αναζήτηση λύσεων. Αυτά και με τα τελευταία νέα από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας που, όπως είπαμε, πρωτοπορεί για ακόμα μία φορά. Ένα λεπτό έχουμε, Κώστα. Ο επίλογος ανήκει σε σένα. Θα ήθελα να μας πεις ένα παράπονο, μία ευχή, να ευχαριστήσεις κάποιον, οτιδήποτε θα ήθελες εσύ. Θέλω να δώσω μια συμβουλή στα νεαρά παιδιά που θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο. Να προσέχουν πάρα πολύ, να βάζουν όνειρα και στόχους στη ζωή τους και να προσέχουν πάρα πολύ την ξεκούρασή τους, τον ύπνο τους, τις επιλογές που κάνουν, να είναι πάντα να κάνουν προπόνηση. Να δίνουν το 100% σε κάθε προπόνηση, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουν να προχωρήσουν στη συνέχεια τη ζωή τους στο ποδόσφαιρο. Αυτό θα ήθελα να πω, υγεία σε όλο τον κόσμο. Να είναι όλοι καλά και σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου πάρα πολύ που με καλέσατε στην εκπομπή σας. Πέρασα πάρα πολύ ωραία και ευχάριστα και εύχομαι τα καλύτερα και σε εσάς. Στέλιο, ο επίλογος σε σένα πριν κλείσουμε την εκπομπή μας. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Πέρα από ότι καλός ποδοσφαιριστής, επειδή σε ξέρω και προσωπικά είσαι και ένα ηθικό παιδί με αξίες στη ζωή και στο ποδόσφαιρο, μπράβο σου, περνάμε και μέσα από την εκπομπή μας και κοινωνικά μηνύματα, γιατί ο αθλητισμός ενώνει, ο αθλητισμός είναι υγεία και επαγγελματίας ποδοσφαιριστής να μην γίνεις
αξίζει να ασχοληθείς, γιατί το ποδόσφαιρο προσφέρει μόνο χαρές και υγεία, πρώτα απ' όλα στον εαυτό σου και συνέχεια στο περιβάλλον που ο καθένας ζει. Πιστεύω ότι σου εύχομαι να έχεις ένα καλό πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ Κουφαλίων, μια καλύτερη συνέχεια, να έχεις υγεία και αγάπη με την οικογένειά σου, να σε χαίρονται και οι γονείς σου από μακριά από τη Γερμανία, την Φραγκφούρτη νομίζω. Ναι, ναι. Και όλα καλά να πάνε στη ζωή σου. Ευχαριστώ πολύ και εγώ εύχομαι τα ίδια σε εσάς. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω καταρχήν τον Κωνσταντίνο τον Κουτσαρίδη για την τιμή που έκανε να παρευρεθεί εδώ μαζί μας, να πούμε αυτά τα πιστεύουμε ενδιαφέροντα πράγματα, να του ευχηθώ προσωπικά καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνει, αλλά και στην ομάδα την οποία αγωνίζεται τώρα, τον ΠΑΟΚ Κουφαλίων, τα καλύτερα, να τον ευχαριστήσουμε και πάλι, κυρίως όμως να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που μέχρι αυτή την ώρα μας ανεχθήκατε, καθίσατε, μας παρακολουθήσατε και επίσης Στέλιο και Κώστα για τα πολύ καλά λόγια που πάμε στα γήπεδα και ακούμε από εσάς, μας δίνουν δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε ακόμα καλύτερα την αθλητική αυτή εκπομπή που γίνεται για σας και μόνο για σας. Σας ευχαριστώ και πάλι, να σας ευχηθώ καλό υπόλοιπο εβδομάδας, να είστε καλά, γεια σας και χαρά σας.